Γεια σας. Θυμάστε ότι είχαμε κάνει μια διαδικτυακή ψηφοφορία η οποία δεν είδε το φως της δημοσιότητας γιατί θέλαμε να επιβεβαιωθεί στη συνέχεια από μία κόμμα. Μεσολάβησε το γεγονός της δολοφονίας των δύο χρυσαυγητών έξω από τα γραφεία τους και του τραυματισμού του τρίτου και αφήσαμε να περάσουν 2-3 μέρες για να επαναληφθεί η διαδικτυακή ψηφοφορία, ούτως ώστε να μην διεξαχθεί εν θερμό στην περίοδο της όξυνσης των πραγμάτων. Θα μου πεις τώρα, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και το λες έτσι απλά. Δεν είναι έτσι απλά, αλλά δυστυχώς όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να λαμβάνεις κάποιες παραμέτρους υπόψη σου. Έχω πάρει πάμπολες επιστολές και διαμαρτυρίες προφανώς οπαδών της Χρυσής Αυγής. Κάποιες από αυτές είναι εξόχως υβριστικές, ότι συστημικά συγκαλύψαμε το ποστό του κόμματός τους. Και αυτό βεβαίως είναι αναμενόμενο, γιατί ο κόσμος υποψιάζεται πως ο δημοσιογράφος θέλει πάντοτε κάτι να κρύψει, παίζει παιχνίδια, υπακούει σε εντολές αφεντικών. Αυτό συμβαίνει, είναι αλήθεια. Πολλές φορές συμβαίνει στη δημοσιογραφία. Θέλω να πιστεύω ότι η μετριότητά μου δεν υπηρετεί τέτοιους σκοπούς. Έτσι σήμερα θα δείτε και τις δύο διαδικτυακές ψηφοφορίες. Θέλω να καταστήσω σαφές ευθύς εξ αρχής ότι αυτή η ψηφοφορία είναι μία κρυφή ψήφος με ένα email που παίρνουν οι ψηφοφόροι από μία database της τάξης των 10.000 ατόμων. Δεν είναι διαδικτυακή που διεξάγεται live, ζωντανά, μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα Ζούγκλα.gr και που ο κάθε αναγνώστης της εφημερίδας μας μπορεί να μπει και να ψηφίσει. Αυτή η database των 10.000 ατόμων επελέγει από ειδικούς επιστήμονες κατά τη διάρκεια εκλογικών αναμετρήσεων πριν από 5-6 χρόνια, με στόχο να δημιουργηθεί μια βάση η οποία θα μπορεί να δίνει λογικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά δεν διαφέρει από τις δημοσκοπήσεις τίποτα. Επιμένουμε να λέμε διαδικτυακή ψηφοφορία, γιατί δεν είμαστε εταιρεία δημοσκοπήσεων. Αυτή η διαδικτυακή ψηφοφορία έχει επιβραβευτεί πάρα πολλές φορές. Και επειδή ορισμένοι αμφισβήτησαν την αξία της, έχω φέρει σήμερα στοιχεία για να δείτε τι έχει δείξει στο παρελθόν και να σιγουρευτείτε ότι το αποτέλεσμα που σας δίνει έχει κάποια αξία, κάποια σημασία. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο του Πάπα. Πιθανόν να υπάρχει και ένα λάθος, όχι μόνο στατιστικό και πιο ουσιαστικό. Να λάβετε υπόψη σας ότι τα αποτελέσματα αυτών των ψηφοφοριών ή των δημοσκοπήσεων είναι στιγμιαία, δηλαδή αποτυπώνουν αυτό που ο κόσμος πιστεύει εκείνη την ώρα που ψηφίζει. Και δεν αποτελούν κατά ανάγκη αποτέλεσμα εκλογών. Δεν είναι κάλπη. Τα λέω για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να μην έχουμε φαινόμενο όπως αυτό που θα σας διαβάσω τώρα από μάλλον ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής, είναι γιατί το υπογράφει κιόλας ο άνθρωπος, είναι αρχιτέκτονας. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, στην εκπομπή σου, το κύριε με το εκπομπή σου στον ελληνικό δεν συνάδει, αλλά είναι ένα ύφος λίγο πιο επιθετικό. Της 4ης 11ης 2013, την οποία παρακολούθησα λόγω της παρουσίας Κασιδιάρη, τον ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνει, και ακούγοντας τα περιστεριού της ειρήνης και ανθρώπου που δεν έσπερνε το μίσος, προφανώς σε αντιδιαστολή με κάποιους άλλους που το σπέρνουν, σου έστειλα έναν στίχο από το τραγούδι του Παύλου Φίσα και σου ζήτησα να τον αναγνώσεις, έτσι ώστε έκαστος να μπορέσει να κρίνει ότι ο εν λόγω έσπερνε μίσος ή αγάπη, χώρια που η εκπομπή θα αποκτούσε και λογοτεχνική χρειά.
Όμως, αντί για τη λογοτεχνική ανάγνωση προσδοκούσα, βλέπω να στρέφει οργύλος προς την κάμερα απευθυνόμενος στους δεξιούς ακροδεξιούς φασίστες να ζει ό,τι διάολο είσαστε, όπως χαρακτηριστικά είπες, και να κατηγορεί σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ότι ο Φύσας ήταν ειρηνιστής και τον ξεχυλιάσατε μόνο και μόνο γιατί είχε άποψη. Δεν γνωρίζω αν είσαι στα καλά σου που εξτομείς τέτοιες βαριές κουβέντες, ή μάλλον γνωρίζω, αλλά δεν είναι του παρόντος. Υπονοεί δηλαδή ότι έχω πάρει απολυτήριο τρελού, να τον διευκολύνω τον κύριο. Και αν έχει συνέστηση τι αυτές μπορούν να προκαλέσουν, ωστόσο θα ήθελα να σε ρωτήσω σε ποιους απευθυνόσουν λέγοντας ότι τον ξεκύλιασαν. Από ό,τι γνωρίζω, ο Φύσας δολοφονήθηκε σε καυγά, σε συμπλοκή μεταξύ αγνώστων με διευκρίνηστο προς το παρόν ποιος την προκάλεσε, με δράστη υποστηρικτή και όχι μέλος της Χρυσής Αυγής. Αν εσύ γνωρίζεις κάτι άλλο, βγες και αποκάλυψέ το. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω τις επιστολές σας, αλλά θέλω να επισημάνω μόνο το εξής. Όταν ξεκυλιάζεται έναν άνθρωπο, είναι καυγάς μεταξύ αγνώστων. Και όταν δολοφονούνται οι δικοί σας, είναι τα μέλη σας. Ακόμα και όταν οι γονείς τους αρνούνται και δεν θέλουν να παρευρεθείτε ούτε στην κηδεία τους. Αυτό το επισημαίνω απλώς. Απευθυνώσουν λοιπόν στο δράστη μιλώντας του σε πληθυντικό ευγενίας ή απευθυνώσουν στους υποστηρικτές και στελέχη της Χρυσής Αυγής κάνοντας χρήση της ναζιστικής θεωρίας περί συλλογικής ευθύνης απλά και μόνο επειδή ψηφίζουν ενδεχομένως το ίδιο κόμμα με το δράστη. Αν συμβαίνει το δεύτερο, που είναι και το πιθανότερο, θα σου υπενθυμίσω ότι μέχρι πριν λίγη ώρα είχε στο στούντιο τον Κασιδιάρη. Γιατί δεν το απίφθινες αντρίκια τη μορφή ώστε να πάρεις απάντηση? Προφανώς δεν είδατε την εκπομπή με τον Κασιδιάρη ή επίτηδες το κάνετε. Πάντως σήμερα που θα έχω ζωντανή σύνδεση μαζί του, θα δούμε αν οι ερωτήσεις είναι πραγματικές ή είναι φανταστικές. Βέβαια, την ίδια γενναιότητα είχες επιδείξει και στο παρελθόν. Όταν, αφού ολοκληρώντας τη συνέντευξη, είχε αποχωρήσει από το στούντιο Μιχαλολιάκος, τότε εσύ άρχισες να το ταχώνεις. Τι εννοεί, δεν ξέρω. Προφανώς για την καρίδα τότε που πέταξε ο Μιχαλολιάκος πριν από πολλά χρόνια. Άκου να σου πω, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σαλεμένο σας μυαλό, αλλά νομίζω ότι αν οι της Χρυσής Αυγής ήταν ναζιστές, θα το παραδέχονται. Τι νόημα έχει να κρύβεις την ιδεολογία σου, πώς θα την διαδώσεις κρύβοντάς την? Εδώ δεν κρύβετε εσείς την ιδεολογία σας και παραδέχεστε ότι είστε αριστεροί κομμουνιστές. Επειδή στην ιστορία του τόπου μου, την ιστορία του τόπου μου τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά και την ιστορία της αριστεράς ακόμα καλύτερα και εκ των έσω αντιλαμβάνομαι που επιχειρείται να οδηγηθεί το πράγμα. Βέβαια, θα αντιτείνει κάποιος καλύτερα να σε βρίζουν παρά να σε δολοφονούν. Ωστόσο, κάνω μια έκκληση ζητώντας σας να σταματήσετε τουλάχιστον τις λεκτικές ακρότητες και υπερβολές, τις ύβρις συκοφαντίες, την κακοήθεια προς το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και να του αντιπαρατεθείτε πολιτικά αντρίκια πρόσωπο με πρόσωπο, όχι με μονόλογο, και κατηγορήστε τον για τα πεπραγμένα του, όχι για τις φαντασιώσεις σας. Εγώ δεν θα πω το τετριμένο ότι έτσι οπλίζεται τα χέρια των δολοφόνων, ούτε ότι το αίμα θα απεφεύγεται αν δεν εξτομίζονται αθλειότητες, γιατί δεν το γνωρίζω. Θα πω όμως με σιγουριά ότι έτσι δημιουργείται το κατάλληλο κλίμα που διευκολύνει και σταματώ εδώ. Θα αναμένω την απάντηση στο ερώτημα που έθεσε και τα λοιπά. Βέβαια, του απάντησα του κυρίου και του είπα: κύριε Σταυρίδη, μπορείτε να μπείτε στο βίντεο της τηλεοπτικής μου συνέντευξη με τον Ηλία Κασιδιάρη και να διαπιστώσετε αν είχα τη γενναιότητα να ρωτήσω όλα αυτά. Επειδή όμως θεωρώ ότι δεν είναι θέμα γενναιότητας όπως με χρυσαυγήτικο ύφος υποστηρίζεται, αλλά θέμα ευθυκρίσειας, σας πληροφορώ ότι συνεχίζω να πιστεύω πως ο χρυσαυγήτικος τσαμπουκάς σας είναι αυτός που οδήγησε στα μαχαιρώματα και τις δολοφονίες των οπαδών της Χρυσής Αυγής. Ως επιστήμον λοιπόν και ως άνθρωπος έχετε την εμπειρία να αντιληφθείτε τι εννοούσε. Άλλωστε η ζούγκλα σήμερα το βράδυ με τις δύο διαδικτυακές ψηφοφορίες που θα δώσει η δημοσιότητα θα σας πείσει ότι δεν ανοίξει την κατηγορία των δηλών που υποκύπτουν τόσο στις πολιτικές όσο και στις φραστικές πιέσεις. Καλό σας απόγευμα. Αυτά για τον κύριο αυτόν, ο οποίος βεβαίως και υπογράφει κιόλας, Γιάννης Σταυρίδης, αρχιτέκτον Αθήνα. Και στο ιστερόγραφό του έχει: δεν σχετίζομαι καθιονδήποτε οργανικό τρόπο με τη Χρυσή Αυγή, πέραν του δικαιώματός μου να υποστηρίζω και να ψηφίζω όποιον θέλω. Επομένως, τίποτα από τα νοτέρω δεν επιτρέπεται να χρεωθεί ή να πιστωθεί στη Χρυσή Αυγή. Κρατώ το δικαίωμα να δημοσιοποιήσω τα νοτέρω, αν έτσι εγώ κρίνω. Αυτό το διάβασα τώρα, δεν το είχα προσέξει κιόλας, οπότε έληξε το θέμα, σας το δημοσιοποίησα εγώ. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία νοοτροπία και μία συμπεριφορά, δεν τους κακίζω, ανθρώπων και συμπολιτών μας και συμπατριωτών μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και ζουν με αυτές τις ιστορίες συνωμοσίες.
της συνωμοσίας. Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, δεν μου αρέσει αυτή η δημοσιογραφία, δεν απολογούμε, αν και το θεωρώ καθήκον, κάθε άνθρωπος ο οποίος βγαίνει στη δημόσια ζωή, να απολογείται στους συμπατριώτες, στους συμπολίτες, στους αναγνώστες, στους ακροατές ή τηλεθεατές, ό,τι είναι αυτοί, από όποιο μέσο και αν εργάζεται. Λοιπόν, Φαΐλος Κραϊνδιώτης σήμερα, μέλος Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, δικηγόρος. Καλησπέρα. Γιάννης Στόλιος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, διδάκτορ οικονομίας. Γεια σας. Γεια σας. Ο Νότης Μαριάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα. Η Πόπη Γανιάρη, μέλος Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής Ανταρσία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο Γιώργος Ρωμανιάς, οικονομολόγος, εργατολόγος. Καλησπέρα. Και νυν προσχωρήσα στους Ανεξάρτητους Έλληνας. Τι προσχωρήσατε, εδώ αυτό το έχω κάνει και 5 μήνες, 6 μήνες πως είναι. Το λέω, εντάξει. Είναι και άμεση εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή εσχάτως, το λες αμέσως, ναι, θα σου πω ότι 20 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη, έχουμε μία ημερίδα για την ανεργία που θα ακούσετε την αλήθεια για το τι συμβαίνει στα θέματα αυτά της αποσχόλησης στην Ελλάδα. Ωραία, τρόμαξα, νόμισα, Νίνα, αποχωρήσας, εσχάτως προσχωρήσας, θα μου πείτε κανένα τέτοιο, αλλά δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Η Λίλιαν Καρτσάτου, Βασιλείου Οικονομολόγος και βεβαίως έχει και θέση, έτσι, στην Νέα Δημοκρατία. Είμαι εκλεγμένη στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, να έχουμε την ταυτότητα του χώρου. Ο Ιάσονας Ρουσέας, φοιτητής αρχιτεκτονικής. Καλησπέρα. Και από την άλλη πλευρά είναι η κυρία Ρουμπίνη Τερζάκη, κοινωνιολόγος, μουσικός. Καλησπέρα. Συντηρητικό μέλος ομάδας Παιδί και Οικογένεια. Στηρίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι 750 οικογένειες που έχουν ανάγκη με ρούχα. 4.750. 4.000. Οικογένειες. Εδώ όχι μου γράφουν 750. 4.750. Δυστυχώς. Η δράση σας είχε αναδειχθεί από τα διεθνή μέσα, το BBC, το CNN και άλλα σημαντικά μέσα ενημέρωσης. Ο Γρηγόρης Κουναμάς, μηχανολόγος, μηχανικός αναυπηγίας Καραμαγκά. Καλησπέρα. Είστε απλήρωτοι από τον Απρίλιο του 2012. Από τις 18 Απριλίου του 2012. Μέχρι και το Σεπτέμβριο εργαζόμενοι πήγαιναν με δικά τους έξοδα στα ναυπηγεία για τη συντήρηση των υποβρυχίων. Και πάνε ορισμένοι ακόμα. Τα υποβρύχια που θέλει να κουβεντιάσει με τον Τζίπρο Βενιζέλο σε δημόσια συζήτηση. Βεβαίως. Μάλιστα. Η Μαρία Λίνα, σχολική φύλακα του 3ου Γυμνασίου Λυκείου Κορδελιού Ευόσμου. Είναι καρδασίνα μου Θεσσαλονικιά, όπως και ο διπλανός της, ο Μανώλης Σταθόπουλος, σχολικός φύλακας του 1ου Γυμνασίου Λυκείου Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Για χαρά. Είναι, ανήκουν στην ομάδα αυτή που ξεκίνησαν με τα πόδια από τη Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου και έφτασαν στις 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Ακριβώς. Και από τότε έμειναν στην Αθήνα, το ξανασκέφτονται να γυρίσουν πίσω με τα πόδια. Έτσι είναι. Ναι, μόνο που δεν το έπαιξε κανένας. Και αυτό είναι το... Πριν ξεκινήσει η κουβέντα, ήθελα να το καταγγείλω. Ναι. Επ' ευκαιρία, το ότι για μία κινητοποίηση που γίνεται, η τελευταία νομίζω ήταν το 1961, μια παρόμοια κινητοποίηση κάποιων υπομηχανικών, δεν αφιερώθηκε από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης εντός εισαγωγικών ούτε λεπτό ενημέρωσης. Τι τραγικό να περπατάς 500 χιλιόμετρα με τα πόδια. 24 μέρες. Αυτό ήταν που μας πεισμάτωσε περισσότερο και μας έδινε δύναμη. Συγγνώμη. Πόσα χιλιόμετρα κάνετε την ημέρα δηλαδή? Μέσος όρος ήταν 20 με 25 χιλιόμετρα. 20-25. Χαρά στο κουράγιο σας. Ο Κώστας Αναστασίου, φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και ο Ντάνιελ Τσέπερης, φαρμακοποιός. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που θέλετε να δείτε, να ακούσετε και βεβαίως να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ θα σας θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές μέχρι τώρα μας έβριζαν οι Χρυσαυγίτες ή κάποιοι άλλοι. Τώρα θα μας βρίζουν οι Δημοκράτες με τα αποτελέσματα. Στις τελευταίες εκλογές λοιπόν του 12 η Νέα Δημοκρατία πήρε 29,6, να τα θυμάστε, 29,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ 26,8, το ΠΑΣΟΚ 12,2, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,5, η Χρυσή Αυγή 6,92, 6,9. Θυμηθείτε αυτό το νούμερο. Και δεν ξέρετε, οι υπόλοιποι, η Δημοκρατική Αριστερά 6,25 και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4,5. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 12. Σε μετρήσεις, ή μάλλον αυτό θα το δείξω μετά,
Πάμε λοιπόν στην πρώτη διαδικτυακή ψηφοφορία. Θα δείτε τους πίνακες. Ψήφισαν 1.423 άτομα στην πρώτη και στη δεύτερη πόσοι ψήφισαν. Από την database των 1.437 ψήφισαν στη δεύτερη. Λοιπόν, η πρώτη διεξήχθη μεταξύ 25 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου του 2013. Έτσι ήταν όλοι πάνω από 18 ετών, βεβαίως, γιατί πρέπει να είναι ψηφοφόροι. Πάμε, ποιοι ψήφισαν αναφύλο, θα δείτε όλη την ταυτότητα της έρευνας. 13% γυναίκες, 87 άνδρες. Ποιοι ψήφισαν αναηλικία, 52% 45-64, 38% 25-44, πλάς 65, πάνω από 65 ετών, 9% και 1% 18-24. Ποιοι ψήφισαν βαθμός αστικότητας. Αστικά, αστική 84%, αγροτική 16%. Ποιοι ψήφισαν αναπεριοχή. Στην επαρχία 53%, Αττική 37% και Θεσσαλονίκη 10%. Ποιοι ψήφισαν επίπεδο μόρφωσης. Ανώτατη 40%, ανώτερη 30%, μέση 29%, κατώτερη 1%. Υπήρχε το ερώτημα, θεωρείται σωστή τη διανόμου αναστολή χρηματοδότηση Χρυσής Αυγής. Ναι, το 47%. Όχι, το 43%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 10%. Θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο από αυτού? Πιστεύω, αν θέλει κάποιος. Αυτό είναι συναισθηματικό και ότι είναι και η φύση του Έλληνα αυτή. Δηλαδή, είναι συναισθηματικό, δηλαδή ενώ καταδικάζει από τη μια τη χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγής, από την άλλη σου λέει αφού είναι εκλεγμένο κόμμα, γιατί να μην το χρηματοδοτήσουμε. Δεν καταδικάζει τη χρηματοδότηση, θεωρεί σωστή την διανόμου αναστολή χρηματοδότησης την της αναστολή, Χρυσής, ναι. Αυγής λόγω του θέματος το οποίο είχε προκύψει στη Βουλή. Αλλά το 43% είναι και πολύ που τη θεωρεί. Καλά, το τι θα κάνει αφήστε το να το δείτε μετά, επειδή σας προειδέασα. Ενόψει των εθνικών και οικονομικών προβλημάτων της χώρας θεωρείται καταλληλότερη μια συνεργασία. Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αυτό είναι λίγο προβοκατόρικο, αλλά το κάναμε για να δούμε όλες τις τάσεις. 5,8. Μην το δεις το έργο. ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Μην το δεις το έργο. Αρχίστε να δείτε τα αποτελέσματα και μετά θα δούμε τι έργα μπορούν να πέφτουν. Και για ποιο λόγο. ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ ΔΗΜΑΡ 14,7% είναι, όπως θα δείτε, το μεγαλύτερο νούμερο. Βεβαίως πρώτη είναι καμία συνεργασία, 48-6. Αυτό στέλνει ένα μήνυμα ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί από τις συνεργασίες λόγω της σύμπραξης των τριών κομμάτων της κυβέρνησης, της αποχώρησης της ΔΗΜΑΡ και της σχέσης που υπάρχει τώρα μεταξύ των δύο λιγότερο συμπαθών κομμάτων λόγω του κυβερνητικού παρελθόντος τους. Η θεωρεί ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Ναι, η θεωρεί ότι οι μονοκομματικές. Γελάει ο κύριος Στόλιος, άλλο που δεν θέλει. Μονοκομματική κυβέρνηση θέλουν, δεν θέλουν να συνεργαστούν. Ωστόσο, βλέπετε ότι το νούμερο στη Συνένωση Δυνάμεων Δημοκρατικών και Αριστερών, ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ ΔΗΜΑΡ, έχει μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή είναι 14-7. Δεν είναι αμεληταίο. Είναι στέλνει... λογική του αδυνάτου. Είναι ένα μήνυμα. Ορίστε. Λογική του αδυνάτου. Οι αριστερές δυνάμεις θεωρητικά είναι μικρές, οπότε πρέπει να συσπηρωθούν για να πάρουν την κυβέρνηση. Είναι και ένα μήνυμα που στέλνουν προς την αριστερά κατά αυτό, την ταπεινή μου άποψη. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ 9,1, Νέα Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες Χρυσή Αυγή 5,1, Νέα Δημοκρατία Ανεξάρτητη Έλληνες 4,6, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ 12,1, που είναι και η σημερινή πραγματικότητα. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν το έβαλες, έβαλες διάφορα. Όχι, δεν το έβαλα ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Πάλι το την επόμενη φορά να το βλέπω. Δεν το έβαλα επειδή σας κατηγορούν ότι έχετε γίνει... παρελκόμενο του ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι. Επειδή είδα εδώ ότι μπήκαν διάφοροι συνδυασμοί. Όπως Φερρυπίν με Χρυσή Αυγή. Θα το βάλω, αφού το θέλετε τόσο πολύ, θα το βάλω σε μια από τις επόμενες. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσατε εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές? Τις φορολογικές ελαφρύνσεις 23%. Την οικονομική ανάταση χώρας 18%. Την εκμετάλλευση φυσικών πόρων 10%. Τις διώξεις των καταχραστών του δημοσίου 41%. Εδώ το μήνυμα είναι ότι η ψήφος είναι εκδικητική. Είναι, θέλουν τιμωρία. Ζητούν τον τιμωρό. Προσέξτε, όποιος δεν είναι τιμωρός,
δεν είναι και επιθυμητός από το εκλογικό σώμα. Πού να το λέγα, εκδίκηση. Από αυτό. Μεγάλο. Ναι, εκδίκηση εντός εισαγωγικών. Θέλω να πάρουν το αίμα τους πίσω για αυτά που έγιναν και κατάδειξε η χώρα. Ορίστε. Άδικα. Όχι βέβαια. Είπα εγώ άδικα. Έχουν απόλυτο δίκιο αυτό. Λοιπόν, προσέξτε όμως με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές. Συσχετισμούς μεταξύ ψηφοφόρων για διαφοροποίηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο πίνακας, μπορούμε να δούμε τον πίνακα, σας παρακαλώ, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Βλέπετε λοιπόν, ανακούφιση, το μπλε είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, το ροζ του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακούφιση μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέχει 27,8, οι Νεοδημοκράτες 21,2. Η οικονομική ανάταση της χώρας με θυσίες, κοιτάξτε πώς συρρυκνώνεται το νούμερο του ΣΥΡΙΖΑ, 8,1. 19,9 είναι Νεοδημοκράτες. Ναι, γιατί δεν πιστεύουν, δεν πιστεύουν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια υπεύθυνη στάση. Ο κεντροδεξιός κοιτάει την ουσία. Κοιτάξτε. Τι θα μία... στήσει τη χώρα στα πόδια της. Ναι, κύριε Κραντιώτη, μια ανάγνωση είναι αυτό, η πιο υπεύθυνη στάση. Η άλλη ανάγνωση είναι η πιο επιφυλακτική τάση των οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αρκετές φορές μας κοροϊδέψατε με θυσίες, και αποτέλεσμα δεν είδαμε. Μπορείτε να το διαβάσετε και έτσι. Εντάξει, ή μπορεί να το διαβάσει και αλλιώς. Ότι είναι αυτοί οι οποίοι πάλι προσδοκούν, αν θέλει, στον κρατισμό και στις παροχές. Εντάξει. Εσπεσμένη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, επιφυλακτική εδώ η του ΣΥΡΙΖΑ, η ψηφοφόρη 7,9, 15,8 είναι ο Δημοκράτες. Διώξεις των καταχραστών του δημοσίου. Συγγνώμη, και αυτό είναι θέμα ουσίας. Έτσι. Και εδώ πάλι οι ψηφοφόροι της κεντροδεξιάς επικεντρώνουν στην ουσία. Ναι. Σε κάτι που είναι σημαντικό σε βάθος χρόνου. Δείτε όμως, διώξεις των καταχρηστών του δημοσίου χρήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ 43,9, η Νέα Δημοκρατία 35,2. Ψηλά είναι, αλλά πολύ ψηλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, που σημαίνει ότι πρέπει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να προσέξει πάρα πολύ τη σχέση του με τον κόσμο που το ψηφίζει. Όχι ως συστημικό κόμμα, και ποιοι εγκολπώνονται, αλλά ως κόμμα το οποίο θα έρθει να τιμωρήσει όλους αυτούς οι οποίοι έφαγαν το δημόσιο χρήμα. Νομίζω, κύριε Τόλι, ότι είναι ένα μήνυμα σαφές αυτό, έτσι. Να κάνω ένα σχόλιο τώρα ή ναι, να το κάνω. Νομίζω βεβαίως. Είναι γεγονός ότι στην ελληνική κοινωνία αυτά που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο οι ανοιχτές πολιτικές οι οποίες πλήττουν τη μεγάλη πλειοψηφία μισθωτών συνταξιούχων, γενικά λαϊκών στρωμάτων, αγροτών, μικροεπιχειρηματιών κτλ. Οι ανοιχτές πολιτικές, ισοπεδωτικές, αλλά αποκαλύφθηκαν πράγματα τα οποία υπήρχαν υπόνοιες, υπήρχαν έμεσες καταγγελίες με κάποιο τρόπο ότι δεν υπήρχαν οι απαιτούμενες διαφάνειες. Παράδειγμα, η διαχείριση των λεγόμενων στρατιωτικών προμηθειών. Λοιπόν, ήρθε το μπλοκάκι του κυρίου Τζαχατζόπουλου που αποκάλυψε τι γίνεται πίσω από όλο αυτό το κύκλωμα στο εταιρικό πρόβλημα. Και να πω σύντομες... κάτι. Συγγνώμη, να συμπληρώσω μόνο γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να είμαστε σύντομοι τουλάχιστον σε αυτό το γύρο. Τώρα με αφορμή τα υποβρύχια. Με αφορμή τα υποβρύχια, δηλαδή την αφηγία Σκαραμαγκά, αποκαλύφθηκε όχι μόνο οι ευθύνες, αποκαλύφθηκαν όχι μόνο οι ευθύνες των τότε προσώπων και πρώτα απ' όλα του κυρίου Βενιζέλου για μένα, αλλά ταυτόχρονα και η συμπαιγνία εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, που ενώ επώνυμα στελέχη της είχαν καταγγείλει αυτή την κατάσταση και είπαν μάλιστα δεν θα γίνουμε εμείς και δεν θα διαγράψουμε, εντούτοις όμως έτσι, συνένεσαν στο να αποσιωπήσουν αυτή την ιστορία. Βεβαίως εμείς επιμένουμε για την Εξεταστική Επιτροπή. Και σε καμιά περίπτωση όλα αυτά τα σκάνδαλα τα οποία, και όχι μόνο αυτά, και σημαντικότερα. Γιατί εδώ έχουμε παραβίαση του συντάγματος σε ό,τι αφορά, ομή παραβίαση του συντάγματος σε ό,τι αφορά το μνημόνιο και τις δανειακές συμβάσεις. Δεν πήγαν για τελική κύρωση στη Βουλή. Έχουμε παραβίαση. Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες. Κάθε φορά που θα μιλάει ένας από τους πολιτικούς, θα ήθελα να έχει τον αντίλογο ένας από τους πολίτες. Θέλετε κάποιος από εσάς να απαντήσει όσον αυτό. Όσον αφορά τον αφηγία Σκαραμαγκά, το πρόβλημα επικεντρώνεται συνήθως στα υποβρύχια. Φυσικά το υποβρύχιο είναι το κύριο πρόβλημα. Πληρώθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού και έπρεπε τώρα να είναι σε επιχειρηματική δράση. Αυτά τα υποβρύχια βρίσκονται πάνω στους στάγους και περιμένουν. Τι περιμένουν δεν μπορώ να καταλάβω. Απ' την άλλη όμως, ξεχνάμε όλοι τους εργαζόμενους που είναι από πίσω. Ξεχνάμε μια παράδοση που είχε η χώρα μας, την ναυπηγική παράδοση και τον κατασκευαστικό τομέα. Θυμάμαι ότι από τα πρώτα χρόνια που διαβάζω εγώ ιστορία, ότι από τα αρχαία χρόνια αυτός ο λαός, επειδή ήταν θαλασσινός λαός, έφτιαχνε τα καράβια του και ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Σταματήσαμε να φτιάχνουμε καράβια όταν ήρθαν τα μεταλλικά. Κάποια στιγμή ξαναξεκίνησε αυτό το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει πώς ξεκίνησε ή όχι.
και αποκτήθηκε μια πάρα πολύ καλή τεχνολογία. Αυτή την τεχνολογία την πετάξαμε στα σκουπίδια. Αφήσαμε να συρρυκνωθεί ο κλάδος, αφήσαμε να μπει στο κάδρο, ναι, δεν ασχολείται κανείς. Ούτε αυτή η περίφημη ανάπτυξη. Από πού περιμένουμε να έρθει η ανάπτυξη? Ένας τομέας που μπορεί να δώσει δουλειά άμεσα, άμεσα, σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους, σε όλη τη ζώνη του Περάματος και του Πειραιά, σε εισαγωγικές εταιρείες, σε ανταλλακτικά, σε οτιδήποτε. Γιατί δεν το προωθούμε αυτό το πράγμα? Δεν χρειάζεται κόστος για να ξεκινήσει αυτή η δουλειά. Μηχανολόγος στα ναυπηγεία. Ναυπηγός μηχανολόγος, επί σειρά ετών εργάζεται εκεί πέρα. Από το 1985. Και βεβαίως δεν τα φτιάχνετε μόνο, μπαίνετε και μέσα στις δοκιμές, έτσι δεν είναι? Και κατεβαίνετε και κάτω από το νερό με τα υποβρύχια. Εντάξει, στα υποβρύχια δεν έγιναν οι δοκιμές ακόμα και περιμένουμε ότι πρέπει να έχουν γίνει. Ναι. Γιατί όλοι περιμένουν ότι θα παραλάβουν τα υποβρύχια. Για να παραλυφθεί ένα υποβρύχιο πρέπει να γίνουν δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Κύριε Κουναμά, και έχουμε 4 υποβρύχια. Θα πούμε αρκετά στη συνέχεια, πιστέψτε με. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Παρακαλώ λίγο. Αν μου επιτρέπετε. Πάτε θα πούμε στα επόμενα ερωτήματα, θα σας δώσω. Όχι, γιατί τα ερωτήματα που είχατε βάλει σαν κριτήρια, ναι, δεν είχαν μέσα το πιο βασικό ερώτημα. Ποιο? Αν το κριτήριο του κόσμου για να ψηφίσει σε επόμενες εκλογές θα είναι να έχει δουλειά, να έχει ψωμί, να έχει υγεία. Μην βιάζεστε. Βιάζεστε. Θέλω να πω όμως τα ερωτήματα που βάλατε. Λέτε να μην τα έχουμε αυτά τα ερωτήματα. Θα τα δείτε αμέσως μετά. Λοιπόν, ποιος είναι στην επόμενη δηλαδή διαδικτυακή, ποιος πολιτικός αρχηγός κατά τη γνώμη σας είναι ο ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα? Ο κανένας είναι το 42,3, ο κύριος Σαμαράς είναι πρώτος με 19,2, κρατήστε τα αυτά γιατί θα χρειαστούν σε λίγο. Ο Τσίπρας 14, ο κύριος Τσίπρας 14,5, ο κύριος Μιχαλολιάκος 10,1, ο κύριος Καμένος 3,6, 2,8 ο κύριος Βενιζέλος, 2,2 ο κύριος Κουτσούμπας, 0,7 ο κύριος Κουβέλης και δεν ξέρω δεν απαντώ το 4,5. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? Εδώ για πρώτη φορά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Και αυτό επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη και με διαφορά. 47,8 με 31. ΠΑΣΟΚ 1,3, Ανεξάρτητοι Έλληνες 0,2, 6,1 η Χρυσή Αυγή, 0,2 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 13,4. Δεν απαντώ, δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η μέτρηση έγινε πριν την δολοφονία των δύο Χρυσαυγητών, γιατί εδώ θα δοθεί και μια απάντηση όσοι υποστήριξαν ότι η Χρυσή Αυγή θα κέρδιζε πόντους από αυτή τη δολοφονία. Αλλά όμως η δεύτερη διαδικτυακή είναι 4-5 μέρες μετά και βεβαίως έχει συμπεριλάβει και όλη την κουβέντα στη Βουλή, την ψηφοφορία με την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ. Κρατήστε λοιπόν τα νούμερα για το πιο. Το ΣΥΡΙΖΑ που είναι 47,8 με 31, αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? Θα τα δείξουμε και μετά αυτά. Ας κρατηθεί αυτός ο πίνακας στην άκρη, γιατί έχει εξαιρετική σημασία, θα τον χρειαστώ μετά. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη. Θέλω να δείξω μία κάρτα. Το ίδιο εκλογικό σώμα που ψήφισε εδώ. Να πλησιάσω, την έχετε αυτή την κάρτα, σταθμισμένη πρόθεση ψήφου την επόμενη Κυριακή. Όπου υπάρχουν, όχι δεν χρειάζεται, είναι όλα τα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν θα δείτε ότι ενδιάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις η Χρυσή Αυγή σε 1, 2, 3, 4, 5 ψηφοφορίες διαδικτυακές είχε δώσει, είχε πάρει 6-5 και 6-2, δεν κρατά ούτε τη μεγαλύτερη ούτε τη μικρότερη, όταν στις εκλογές πήρε 6,9. Δηλαδή ήταν ένα εκλογικό σώμα το οποίο δεν έδειχνε ιδιαίτερη τάση ακροδεξιά βεβαίως, γιατί αν δείτε τη Νέα Δημοκρατία, της έδινε ένα maximum 24,1 και στο ΣΥΡΙΖΑ ένα 27,1. Κρατάω τα μεγαλύτερα βεβαίως, πρέπει να συγκρίνουμε τις ίδιες στήλες, δηλαδή όταν η Νέα Δημοκρατία είχε 19,5 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 22, όταν η Νέα Δημοκρατία είχε 21 είχε 21. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν η Νέα Δημοκρατία έχει 24,1, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 23,6, πέρναγε μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Μετά, όταν η Νέα Δημοκρατία πήγαινε στο 21, ανέβηκε στο 27,1, αλλά ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις, έτσι, των τάσεων του εκλογικού σώματος. 28 με 25,6, 24,9 με 22. Έχει σημασία για άλλο λόγο, πάρτε το αυτό να γυρίσουμε στον πίνακά μας, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν ανήκουν σε κάποια ακροδεξιά ομάδα ή ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο χώρο. Το αντίθετο μάλιστα. Πάμε λοιπόν στον πίνακά μας. Για πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή
πάει σε αυτό το απίστευτο ποσοστό του 22-1 με 19-6 το ΣΥΡΙΖΑ, 15-1 τη Νέα Δημοκρατία, 5-1 το ΠΑΣΟΚ, 6-4 τους ανεξάρτητους Έλληνες, 1-1 τη Δημοκρατική Αριστερά, 3-6 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 1-1 τη Δημοκρατία ξανά, Συμφωνία για Νέα Ελλάδα του Λοβέρδου 08 και Σχέδιο Β του Αλαβάνου 09. Πάμε στον επόμενο πίνακα. 1-5 του Οικολόγους, 2-3 το Λαός του Καρατζαφέρη, Νέα Μέρα 0-2, Ανταρσία 2,1. Εδώ αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο καταγράφεται για πρώτη φορά για το χώρο σας, τον Ανταρσία, και έχει ενδιαφέρον για εσάς. Εννοώ πρώτη φορά επισήμως και από εμάς και από τέτοιες δημοσκοπήσεις και διαδικτυακές. ΕΠΑΜ, Καζάκης 1,8, 2,3 άλλο και τα υπόλοιπα είναι αδιευκρίνηστη ψήφος 14-1, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και έχει ενδιαφέρον. Δείτε όμως στον επόμενο πίνακα την αναγωγή τώρα. 25-7 η Χρυσή Αυγή, 22-8 ο ΣΥΡΙΖΑ, 17-6 η Νέα Δημοκρατία, 5-9 το ΠΑΣΟΚ, αποτελέσματα δηλαδή που θα έβγαιναν με αναγωγή πλέον και όχι με πρόθεση ψήφου που σας έδειξα νωρίτερα. 7-4 ανεξάρτητοι Έλληνες, 1,3 Δημοκρατική Αριστερά, 4-2 το ΚΚΕ, 15-1 άλλο. Όλοι αυτοί οι πίνακες, και αυτό το πίνακα κρατήστε το σας παρακαλώ πολύ, γιατί θα δούμε τις αναγωγές. Πάμε στον επόμενο και δείτε τις διαρροές τώρα. Συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας πολύ χαμηλή, 47-2. Με απώλειες προς τη Χρυσή Αυγή, 25-8. Αδιευκρίνηστα τα 8-5, ΣΥΡΙΖΑ 7-8 και ανεξάρτητους Έλληνες το 6,8. Να δούμε και την συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ πολύ. 43-8. Πολύ χαμηλή επίσης συσπήρωση. Και είναι επόμενο, γιατί όταν δεν βρίσκεσαι σε πίεση, δεν πας σε εκλογές, η συσπήρωση είναι πιο χαλαρή, πιο χαμηλή. Μερικοί το μεταφράζουν και ως αδιαφορία, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω, θα το σχολιάσετε εσείς. Η μεγαλύτερη απώλεια από το ΣΥΡΙΖΑ είναι προς τη Χρυσή Αυγή, 18-1. Αυτό σημαίνει ότι το εκλογικό σώμα είναι κινούμενη λάβα, δεν εξαρτάται τόσο από ιδεολογίες, γιατί δεν συμπίπτουν διόλου ιδεολογίες των δύο αυτών κομμάτων. Επομένως, δεν είναι πολύ φυσικό να υπάρχει διαρροή προς τη Χρυσή Αυγή, αλλά είναι ψηφοφόροι προφανώς θυμωμένοι, τσαντισμένοι, ψηφοφόροι που θέλουν να πάρουν εκδίκηση, να ζητούν χώρο, το χώρο τιμωρό. Σχέδιο Β 1,6, αδιευκρίνηστη 15, δηλαδή λευκά άκυρα δεν ψηφίζω, δεν απαντώ. Γι' αυτό λέω αδιευκρίνηστη. Ανταρσία 4,9, υπάρχει προστακή διαρροή και ανεξάρτητοι Έλληνες 3,8. Αυτά είναι ως προς την πρώτη διαδικτυακή, κυρίες και κύριοι. Γιατί τώρα θα πάμε στη δεύτερη, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να σας δώσω το χρόνο να κάνετε και τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας και θα επιστρέψουμε για να πάμε στη δεύτερη διαδικτυακή, η οποία διεξήχθη μετά την δολοφονία των χρυσαυγητών, των παιδιών αυτών έξω από τα γραφεία της Χρύσης Αυγής, αφού πέρασε ένα λογικό, ένα εύλογο διάστημα για να μην γίνει ψηφοφορία εν θερμό, και αφού συμπεριέλαβε μέσα και την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία και την ημέρα της ψηφοφορίας και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Επιστροφή κοντά σας. Πήραμε και τα σχόλιά σας, τα πρώτα σχόλια που έχουν έρθει. Υπάρχει μια βροχή από τηλεφωνήματα και email. Κάποιοι μου τα ψέλνετε κιόλας, γιατί ασχολούμαι, λέτε, με τους ευνοημένους. Ποιοι είναι οι ευνοημένοι? Δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι οι ευνοημένοι που ασχολούμαι μαζί τους. Γιατί εμείς ακριβώς το αντίθετο. Κάνουμε κάτι 25 χρόνια τώρα αυτή τη δουλειά. Με αποτέλεσμα στο τέλος να μας χαρακτηρίσουν και γραφικούς ότι δείχναμε την διαφθορά μόνο και τίποτα περισσότερο, λες και δεν το έβλεπαν μπροστά τους. Αλλά βεβαίως ήταν ωραίο να παρακολουθείτε τον διώκτη της διαφθοράς από τηλεοράσεως στον καναπέ με πίτσα
και να μην συμμετέχετε, γιατί η δημοκρατία είναι η συμμετοχή. Το αποτέλεσμα το βλέπετε ποιο είναι. Αν σηκωνόσασταν στο πόδι τότε, θα είχαν σωθεί πολλά πράγματα. Επομένως, δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή. Εγρήγορση και συμμετοχή. Δεν υπάρχουν αυτόκλητοι σωτήρες. Ο Τριανταφυλόπουλος δεν είναι σωτήρας, ούτε λύση, ούτε τιμωρός, ούτε ζωρό, ούτε ρομπέν των δασών, όπως τον χαρακτήριζαν κάποιοι άλλοι μεν σκοπτικά και ειρωνικά, και άλλοι το εννοούσαν κιόλας. Το δεύτερο με πείραζε περισσότερο, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι να υπάρχει κενό στην εξουσία ενός τόπου και η εξουσία ταυτόχρονα να μην είναι σοφή. Πάμε στη δεύτερη διαδικτυακή τώρα, αυτή που περιμέναμε να ολοκληρωθεί, για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις δύο και να είναι περισσότερο ασφαλές το αποτέλεσμα που βγάζουμε ως προς την τάση, κυρίως, και όχι ως προς τον, ως προς τα απόλυτα νούμερα, τους απόλυτους αριθμούς. Εγώ είμαι ο ίδιος επιφυλακτικός. Όσες φορές και αν επιβραβευτεί η διαδικτυακή ψηφοφορία, για λόγους αρχής και δημοκρατίας, πάντα οι διαδικτυακές και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την στιγμιαία τάση του εκλογικού σώματος, επηρεασμένη και από τις ερωτήσεις και από τα μέσα και από όλα αυτά τα οποία παρεμβαίνουν. Ωστόσο, πιστέψτε με ότι η επιτυχία μας έγινε στο γεγονός ότι ποτέ κανένας δεν τόλμησε σε αυτές τις διαδικτυακές να βάλει χέρι ή να σκεφτεί κάτι άλλο πονηρό, κάτι που συμβαίνει δυστυχώς στην αγορά, γιατί έχω γίνει και μάρτυρας τέτοιων καταστάσεων κατά διαστήματα σε κανάλια που δούλευα. Και που δεν είχα φυσικά εγώ την ευθύνη για την διεξαγωγή μιας δημοσκόπησης με τον συγκεκριμένο τρόπο που απαιτούσε ο εργοδότης, για λόγους που όλοι αντιλαμβάνεστε. Στη δεύτερη ψήφισαν 1.437 άτομα. Από 11 ενδεκάτου διεξήχθη του 13 μέχρι τις 14 ενδεκάτου του 13. Πάμε λοιπόν τώρα να δείτε οι συμπατριώτες μας τι κατάφεραν. Γυναίκες 13%, άνδρες 87%, η ταυτότητα της έρευνας. Αναηλικία 45-64-52%, 25-44-40%. Βλέπετε ότι ενώ είναι διαδίκτυο και ενώ οι νέοι είναι συνήθως περισσότεροι, υπάρχει μεγάλος αριθμός, γιατί έχει επιλεγεί με μεγάλη προσοχή αυτό το δείγμα, ούτως ώστε να ψηφίζουν οι ηλικίες που είναι και καθοριστικές. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα γερασμένη, επομένως έχει σημασία οι ηλικίες που ψηφίζουν. 25-44-40% λοιπόν, πάνω από 65-7% και 18-24, που είναι και η πιο έξαλλη και εξτρεμιστική ψήφος, 1%. Το λέω αυτό για να το λάβετε υπόψη σας σε σχέση με το μεγάλο νούμερο της Χρυσής Αυγής, γιατί κατά τη γνώμη μου δυστυχώς, κατά άλλους ευτυχώς, οι νέοι άνθρωποι ψηφίζουν, πολλοί νέοι άνθρωποι ψηφίζουν ακροδεξιά και εξτρεμιστικά, έτσι όπως έχει γίνει η πολιτική κατάσταση σήμερα και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Ποιοι ψήφισαν? Βαθμός αστικότητας, αγροτικές περιοχές 16%, αστικές 84%. Ποιοι ψήφισαν αναπεριοχή? Στην επαρχία 53%, στην Αττική 37% και 10% στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι ψήφισαν επίπεδο μόρφωσης? Ανώτατη 40%, ανώτερη 31%, μέση 28%, κατώτερη 1%. Θεωρείται σωστή ή λάθος την κίνηση της κυβέρνησης να καταλάβει με τα ΜΑΤ το κτίριο της ΕΡΤ? Σωστή 44%, λάθος 49%, δεν ξέρω, δεν απαντώ, 7%. Εδώ θέλω ένα σχόλιο. Έχω τελείως διαφορετικές αίσθησεις από την κοινωνία, να σου πω. Ότι θεωρούσαν ότι ένα μια ανομία μπορούμε να τελειώσει. Ανάλογα με το που ψηφίζει ο καθένας. Εδώ δείχνει ότι είναι διχασμένη η κοινωνία μας. Ένα λεπτό, έχει ενδιαφέρον. Οι μισοί θεωρούν ότι είναι σωστό, τώρα το 49 με το 44 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αν επιτρέπετε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα οικονομικό πόλεμο αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, τουλάχιστον ως προς το τι θα δείχνουμε στους δανειστές μας και προς τα έξω, και να μην υπάρχει αυτός ο εθνικός διχασμός που μετά και την πρόταση μομφής του κυρίου Τσίπρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Κύριε Καρτσάτου, αφήστε και εσείς τον κύριο Τσίπρα τώρα και ασχοληθείτε με τα δικά σας. Γιατί με τα δικά εδώ μας. Κάνετε μια αναγωγή. Σε ένα βαθμό. Μου πετάτε την μπάλα εκτός γηπέδου. Λοιπόν, αν θέλετε, κάντε σχόλιο για την ΕΡΤ. Για την ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ υπήρχαν πάρα πολλά τροτά που όλοι τα ξέραμε. Το ότι έκλεισε η ΕΡΤ, ορθά έκλεισε η ΕΡΤ για μένα.
Το ότι μείναν κάποιοι άνθρωποι που ήταν σωστοί στην ΕΡΤ, κακώς απολύθηκαν, αλλά και αποζημιώθηκαν, ενώ σε άλλες επιχειρήσεις που απολύονται άνθρωποι δεν αποζημιώνονται καν στον ιδιωτικό τομέα. Σχολιάστε μου το διχασμό του κόσμου στο σωστό ή λάθος, το 44 με το 49. 49 λέει είναι λάθος. Είναι η πλήρης αποτύπωση της πολιτικής τοποθετήσεως, Μάγκη. Η κέντρο-αριστερή λένε ότι είναι λάθος. Με διακόπτεται. Παρακαλώ, κυρία Χαρτσάτου. Ολοκληρώστε, λοιπόν. Λοιπόν, ολοκληρώνω. Σωστά έκλεισε η ΕΡΤ, το 44 λέω ότι είναι σωστά, που είναι πάρα πολύ μικρή η απόκληση. Από το... δεν βλέπω το άλλο, το άλλο είναι 44 και... 49. 49. Ο λάθος είναι 49 σωστά και 7 δευτερόλεπτα δεν απαντώ. Και θα επαναλειτουργήσει στο κτίριο που έγινε με το ειστέρημα του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Να το δώσω λίγο. Η άποψη δική μου είναι, Μάκη, το βλέπω ότι είναι ανάλογα με την τοποθέτηση τη ιδεολογική. Οι κεντροαριστεροί που είναι πιο κρατικιστές ψηφίζουν λάθος, ή οι κεντροδεξοί που είναι πιο φιλελεύθεροι ή ξέρω εγώ ακριβώς ή κάτι άλλο ψηφίζουν σωστό. Είναι ανάλογα με την τοποθέτηση του καθενός. Ιδεολογικά αυτό εννοώ. Ένα λεπτό. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το βλέπω. Κύριε Γανιάρη, θα έρθω σε εσάς και μετά στον κύριο Τόντιο. Θα μιλήσετε όλοι. Δείτε τον επόμενο πίνακα σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Βελόπουλος. Θεωρείτε λάθος. Σωστή ή λάθος την κίνηση της κυβέρνησης να καταλάβει με τα μάτια το κτίριο. Α, σωστή, προσέξτε τώρα, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, σωστή το 76,5% των Νεοδημοκρατών, λάθος το 18,6%. Έχω δίκιο. Το αντίθετο σχεδόν συμβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, 78,6% λανθασμένοι και 16,5% υπάρχει ένα ποσοστό που λέει σωστή. Έχω δίκιο όμως, έτσι, με συνέπεια αυτό είναι που σου είπα. Είναι αυτό που λέτε. Κόνταξε ο δημοσκόπησης. Μπορούμε να δούμε εδώ πόσοι ψήφισαν. Από είναι σημαντικό πόσοι ψήφισαν σε αυτό το νούμερο. Όχι, ψήφισαν όλοι. Είναι σημαντικό ψήφισαν αυτό. Όλοι, ναι. Ωραία. Όχι, απαντούν όλοι στο γιατί ερώτημα. Στο προηγούμενο η δική μου ερμηνεία είναι ότι... Όλοι απαντούν. Για τα 1.430 τόσα άτομα, έτσι, αν όλοι. Δεν απαντήσουν δεν σε όλες τις ερωτήσεις, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Ωραία. Διότι πολλοί κόσμος, μισό λεπτό, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η ΕΡΤ αποτελεί τον ανθρώπους που πληρώνονταν πολύ ακριβά. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι το 4,9 επάνω και το 5,5. Με κόκκινο, βλέπετε, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έχει 4,9 από τους Σιριζαίους. Είναι και το... από τους Νεοδημοκράτες 5,5. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Πώς εξηγείται αυτός ο διχασμός? Καταρχάς, να δούμε το εξής. Ότι από τη στιγμή που έκλεισε η ΕΡΤ και στην ουσία εξέπεμπε μόνο διαδικτυακά, όλη η κοινωνία βομβαρδίζεται για τους εργαζόμενους στην ΕΡΤ, όπως και για όλους τους εργαζόμενους, τους φύλακες, τους καθηγητές κτλ. Και αυτά, ότι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Ότι περισσεύουν, ότι μπήκανε με ρουσφέτια, με μέσα, δεν ότι ξέρω τι και τα λοιπά. Ότι τους πληρώνουμε από το ειστέρημά μας εμείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σε αυτό το βομβαρδισμό της κοινωνίας, λέω εγώ, πράγματι ένα ποσοστό του πληθυσμού υποκύπτει. Βέβαια, δεν είναι μόνο πολιτικές αυτές οι διαφορές, είναι και κοινωνικές διαφορές. Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας. Αυτό είπα και εγώ πριν. Υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας που έχουν συμφέρον να υπάρχουν δημόσια αγαθά, δεν είναι κρατικισμός αυτό το πράγμα, που έχουν συμφέρον να έχουν σχολεία, να έχουν νοσοκομεία, δημόσια. Όλοι έχουμε. Ναι, και υπάρχουν και κομμάτια της κοινωνίας που έχουν συμφέρον να μην υπάρχουν δημόσια, για να μπορέσουν να κάνουν επιχειρηματικότητα, που λένε, και κερδοσκοπία πάνω στις ανάγκες του κόσμου. Και την υγεία, την παιδεία κτλ. Και υπάρχει λοιπόν, μια συγκυρία... θέλω να πω, όταν έκλεισε στα σχολεία, υπάρχει, όταν... καλά. Είναι δημόσια τηλεόραση αυτή. Είναι μια δημόσια τηλεόραση η οποία καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου σε ενημέρωση, σε διασκέδαση κλπ. Ή καμιά σχέση με την προηγούμενη ΕΡΤ, όσο και αν ήταν, ας πούμε, πάντα κρατικά και κυβερνητικά, ας πούμε, ελεγχόμενη. Έχει καμία σχέση. Η παρούσα δημόσια τηλεόραση είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να βλέπει όλος ο κόσμος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είναι ακριβώς όπως χρειάζεται για να βλέπει όλος ο κόσμος, για να είναι αναγκασμένος. Δηλαδή να βλέπει όλος ο κόσμος μέγα αντένα, σταρ, δεν ξέρω εγώ τι. Ένα πολιτικό στέλεχος. Είναι τέτοιου επίπεδου τηλεόραση. Παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Κύριε Τσέπερη, και ένας πολίτης, ο κύριος Ντανιέλ Τσέπερης, φαρμακοποιός. Θέλω να ρωτήσω ότι επειδή αναφέρθηκε η κυρία στο θέμα της ιδιωτικής, κάποιοι θέλουν να έχουμε μόνο ιδιωτικά πράγματα για να γίνουν επενδύσεις. Στη δημόσια τηλεόραση υπήρχε χρήμα που έπαιζε από πίσω? Ήτανε μπίζνα ή δεν ήταν? Τι εννοείς?
παίζανε εκατομμύρια πίσω από τη δημόσια τηλεόραση. Όπως και από πίσω από οτιδήποτε δημόσιο. Εξωτερικές παραγωγές. Αφού παίζουν εκατομμύρια, γιατί το βγάζουμε έξω από το παιχνίδι του καπιταλισμού? Αυτός τα εκατομμύρια που παίζουν πίσω από την ΕΡΤ δεν είναι εκατομμύρια? Να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, μιλάτε για φαινόμενα, ας πούμε, διαφθοράς, αυτά και τα λοιπά, που μπορεί να υπήρχαν στην ΕΡΤ. Σε δεύτερο στάδιο. Βασικό όμως, λοιπόν, όχι όμως, που παίζει όμως, χρήμα. Όμως, προσέξτε, όμως, όχι που μπορεί, υπήρξαν, που υπήρχαν. Που δικάστηκαν, καταδικάστηκαν και συγγνώμη πάρα πολύ, Λοιπόν, σημασία έχει για τον πολίτη, πρώτον, ότι η ΕΡΤ σαν, ας πούμε, επιχείρηση λειτουργούσε καταρχάς όχι με το στόχο της κερδοσκοπίας. Άρα μπορούσε να κάνει εκπομπές, ας το πούμε έτσι, ντοκιμαντόρ μιας ποιότητας ή δεν ξέρω τι κτλ. Να προσφέρει μια ποιότητα. Δεν κυνηγούσε, ας το πούμε έτσι, τη διαφήμιση και το κέρδος. Αυτό. Παρ' όλα αυτά από πίσω παίζονταν. Λοιπόν, από πίσω προφανώς. Γιατί εφόσον, ας πούμε, εφόσον αυτή είναι η κυβέρνηση. Δεν θα σταματήσει αυτό. Έτσι. Αυτό και δεν αυτή είναι η κυβέρνηση. Να σταματήσει. Εφόσον να σταματήσει από ποιον? Από εσάς. Από εσάς που τα κάνατε. Να σας πω ποιος ήταν η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια που έκανε. Όχι ο κύριος απέναντι. Ήταν η κίνηση δεξιά και αριστερά. Όλος ο κόσμος θα εξαγριωθεί γιατί ενώ θέλει να δει τη διαδικτυακή και να την ολοκληρώσουμε, πιάσατε μία κουβέντα με αντιπαράθεση. Κυρία Καρτσάτο, όπως δεν θέλει να σας διακόψουν. Λοιπόν, εγώ λέω ότι όλα αυτά τα οποία καταγγέλλετε και εμφανίζεστε τώρα σαν τιμωρή που θα καθαρίσετε τον τόπο, ας πούμε, από αυτή τη διαφθορά. Είναι δική σας διαφθορά. Εσείς τα κάνατε. Με ποιο τρόπο δεν θα καθαρίσετε εσείς οι οποίοι ήδη είσαστε εμπλεκόμενοι? Ηρεμήστε καταρχήν. Κύριε Τόλιο. Πάμε να κάνουμε μια παρατήρηση. Θα είμαι σύντομος γιατί εντάξει και άλλοι θέλουν να μιλήσουν. Θέλω να πω το εξής. Η ΕΡΤ και αυτό το ποσοστό, επιμένω στο ποσοστό που αναφέρατε, που καταδικάζει αυτή την ενέργεια, θεωρώ ότι ενέχει και στοιχεία μέσα κριτικής στην μέχρι τώρα κατάσταση που υπήρχε στην ΕΡΤ, που είχε τις δικοματικές αμαρτίες σε μια διαδρομή του χρόνου, αλλά ταυτόχρονα όμως να συλλάβουμε την αναγκαιότητα ενός δημόσιου αγαθού που είναι η τηλεόραση, σαν ενημέρωση, σαν ανάγκη ενημέρωσης, και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις βέβαιως, σε σχέση με τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης. Κύριε Τολιό, συγγνώμη, να λεπτό. Θα τελειώσω. Θα τελειώσω. Κύριε, θα ξαναέρθω σε εσάς. Το δεύτερο που θέλω, το τρίτο μάλλον που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος αποδοκίμασε αυτή την ενέργεια. Το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν μια αντιδημοκρατική ενέργεια. Ήταν μια αυταρχική ενέργεια. Δεν ήταν στοιχείο εξυγίανσης. Έτσι, ήταν στοιχείο κόβω 2.000 θέσεις εργασίας. Είχε άμεση σχέση με το μνημόνιο. Μην το κρύβουμε αυτό. Άρα οι απολύσεις κρύβανε δεσμεύσεις του μνημονίου. Και η τρίτη, για να τελειώσω, τέταρτη μάλλον παρατηρήση μου, είναι το εξής. Εδώ έχουμε και το ρουσφετάκι προς τα ιδιωτικά κανάλια. Η αποδυνάμωση της ΕΡΤ είναι στις ψηφιακές συχνότητες και μάλιστα με ρύθμιση της κυβέρνησης. Και θα ήθελα, κύριε Κρανιδιώτη, σε αυτό να μου απαντήσετε. Γιατί κάνατε χαριστική ξανά ρύθμιση στα ιδιωτικά κανάλια και ενώ το δημόσιο τώρα περικόπτει συντάξεις, περικόπτει για το ΑΕΚΑΣ, για τους ΑΜΕΑ, για τα άτομα με αναπηρία, κάνετε λάθος. Εάν τις παραχωρείτε δωρεάν, θα σας πω. Μιλάμε για έσοδα, έτσι, για να το ξεκαθαρίσω. Κύριε Τόλια, αν απευθύνετε ερώτημα άρα, και δοθεί και απάντηση, μετά θα αναγκαστεί να απαντήσει. Σε ένα λεπτό, μόνο ένα λεπτό. Το φέρει κουβέντα, εντάξει, το φέρει κουβέντα, αλλά πάσα στο σκάφο. Και δεν απευθύνω σε εσάς προσωπικά. Εντάξει, αλλή μου το για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, λοιπόν, γιατί έκανε αυτό το ρουσφετάκι τώρα πρόσφατα, που ετοιμάζει νέα μέτρα και ταυτόχρονα έδωσε ξανά δωρεάν αυτές τις συχνότητες στα ιδιωτικά κανάλια? Για να έχει ανταποδοτικότητα, προκειμένου να τη στηρίζουν και οι διάφοροι και όλα αυτά, είναι αυτονόητο γιατί ακριβώς έγινε αυτή η ενέργεια. Να λοιπόν το σύνθετο ζήτημα. Εμείς θεωρούμε ότι η τηλεόραση πρέπει να είναι. Παρακαλώ, μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κρανιδιώτη. Και μάλιστα το αυτοδιαχειριστικό, μια φράση. Το αυτοδιαχειριστικό πείραμα που όλο αυτό το διάστημα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ διαχειρίστηκαν και απέδειξαν ότι μπορεί να έχει μια μίμηση. Και για μας αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα είναι από το τέλος. Εμένα η θέση μου είναι γνωστή, την έχω γράψει και με μεγάλες αντιδράσεις ότι στα ιδιωτικά κανάλια θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση και να πληρώσουν όλοι. Αυτή είναι η άποψή μου. Νέα Δημοκρατία. Όμως, σας λέω τώρα το εξής. Εγώ στεναχωρήθηκα για την ΕΡΤ3,
για το τρίτο πρόγραμμα, για τα μουσικά σύνολα, που είναι πράγματα που θα πρέπει να ξαναχτιστούν. Όμως, η εικόνα που έχω εγώ από πελάτες μου, γιατί έχω φίλους και πελάτες από το χώρο, όπου νοικιάζει η εταιρεία παραγωγής ιδιωτικό συνεργείο και πέφτει το ταμπελάκι, ξεκολλάει από την κάμερα και η κάμερα έγραφε ΕΡΤ, ή μου λένε για εταιρεία παραγωγής που έδρευε απέναντι στο όνομα της συζύγου, του γιου, της κόρης και μέσα χρησιμοποιούσαν τα μηχανήματα της ΕΡΤ και τις μονταζιέρες και την επεξεργασία ήχου και εικόνας και τα πάντα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να τελειώσει. Και ούτε τώρα αυτό το πράγμα, αυτή η βίλα ΕΡΤ που είχε δημιουργηθεί, αποτελούσε κανένα υπόδειγμα έκφρασης. Και να θυμίσω ότι δημόσια τηλεόραση υπάρχει και πάλι και θα αναπτυχθεί και θα γίνει όπως πρέπει, με μικρότερο κόστος και στην αποστολή της. Και με ντοκιμαντέρ και με πολιτισμό και με όλα. Γιατί λοιπόν, εσείς τη φτιάξατε. Αυτό λέω. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Πάμε. Παρακαλώ. Δεν είμαστε βουβά πρόσωπα να πούμε. Παρακαλώ. Κυρία Καρτσάτου, εάν το ξανακάνετε, θα με αναγκάσετε να μην δίνω πλέον το λόγο, να ολοκληρώνω αυτά που έχω να δείξω και να μην μιλάτε. Ο καθένας τοποθετείται μόνος του σε αυτή τη φάση. Μετά μπορείτε να αλληλοκαλυφθείτε. Αν κάτι με εξόργιζε περισσότερο, και φαντάζομαι ίσως και εσένα και κάποιους άλλους που ξέρετε τι υπάρχει από πίσω, να βλέπω ανθρώπους που πάρανε 300 και 400 και 500 χιλιάρικα το χρόνο να πηγαίνουν έξω από την τρέλα και να παριστάνουν τους επαναστάτες. Γιατί το είδαμε γι' αυτό. Αυτά θα τα επιστρέψουν ποτέ πίσω. Κύριε Μαριά, θα πάρουν να είναι νομίμως δυστυχώς με συμβάσεις. Εκτός κομματικής εκτίμησης, δηλαδή η κρίση δεν υπάρχει. Εκτός κομμάτων δεν βλέπετε καμία πραγματικότητα. Γιατί μιλάτε όλοι, λες και τα κόμματα. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Εγώ σας λέω. Όσοι μιλήσατε, συγγνώμη. Αλλά εκτός κομμάτων, αυτή τη στιγμή, δηλαδή από τους πέντε που μιλήσατε, οι τέσσερις, εκφράσατε πολιτική άποψη, κομματική άποψη, συγγνώμη. Για τον τρόπο που ψήφισε ο κόσμος για την ΕΡΤ. Δεν σας περνάει καθόλου από το μυαλό ότι αυτός ο κόσμος αύριο μπορεί να μετατοπιστεί σε ένα τελείως άσχετο κόμμα, μόνο και μόνο διότι θα είναι το κόμμα τιμωρός. Για κανέναν άλλο λόγο. Αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει διχάσει τον κόσμο. Στην ψηφοφορία το βλέπουμε ολοκάθαρα. Διότι πιστεύω εγώ, σαν πολίτης, έτσι, και βλέποντας τους ανθρώπους που ζω κάθε μέρα στις διανομές, ότι από τη μία υπάρχει μια εικόνα του ελίτ υπαλλήλου που πληρώνεται πάρα πολύ καλά και υπήρχαν κάποιοι που πληρώνονταν πάρα πολύ καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι πληρώνονταν όλοι πάρα πολύ καλά. Και υπήρχε και μια διαφορά που την αναφέρατε. Αυτά τα δύο πράγματα ήταν τα αρνητικά και το θετικό ήταν ότι υπήρχε ένα κρατικό μέσο. Δηλαδή πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι έγινε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ένα ποιοτικό κρατικό μέσο. Όχι, όταν κόψει κεφάλι δεν υπάρχει. Παρακαλώ, κύριε Μαριά. Από το εξής. Πρώτον, το βάζω από τώρα γιατί θα πω και στα επόμενα στοιχεία. Νομίζω ότι στην έρευνα το δείγμα έχει ένα μεθοδολογικό πρόβλημα. Όταν έχει μόνο 13% γυναίκες συμμετοχή μέσα, δεν ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στο τι λέει η ελληνική κοινωνία, κατά την έννοια ότι οι γυναίκες έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό από τους άνδρες. Επομένως, αυτό θα ήθελα λίγο να το λάβετε. Δεν κατάλαβες τι έκανε. Άλλο. Δεν το κατάλαβε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν το κατάλαβα. Δεν έχει σωστή εμπειρία. Σταθμίζεται. Ακριβώς. Είναι σταθμισμένο. Το είδα ότι ψηφίσατε. Είναι ποσοστό ικανό, το οποίο σταθμιζόμενο σου δίνει αυτό το οποίο συμβαίνει. Εγώ αυτό που είδα είναι. Είναι μέθοδος. Κύριε Μαριά, έχετε την εντύπωση ότι είναι περισσότερες οι ανεξάρτητες Ελληνίδες και σας αδικήσαμε. Όχι, δεν είπα. Ακούστε. Εγώ δεν ήρθα να κάνω ούτε κομματική δουλειά εδώ, τίποτα, ήθελα να πω την άποψή μου. Εντάξει, λοιπόν, ωστόσο είστε κοινοβουλευτής εκπρόσωπος ενός κόμματος. Είπα μία παρατήρηση, αν αυτή δεν έχει σχέση και μεθοδολογικά όλα είναι ok στην έρευνα, σταματώ και πάω παρακάτω. Δεύτερον, πράγματι απεικονίζεται στο κάθετο δείγμα, κατά την έννοια τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τη λέει η Νέα Δημοκρατία, διότι κομματικά τοποθετούνται σε μεγάλο βαθμό στο θέμα το αν έπρεπε ή όχι να κλείσει η ΕΡΤ. Τρίτο θέμα σοβαρότατο είναι οι συχνότητες οι οποίες δόθηκαν σε σχέση με την τελευταία ψηφοφορία που έγινε, ενώ έπρεπε στα ζητήματα αυτά να υπάρχει μια διαφορετική πολιτική, και μιλώ για την ψηφιακή τηλεόραση κλπ. Επόμενο στοιχείο είναι ότι πράγματι χρειάζεται δημόσια ραδιοτηλεόραση, αλλά όχι με τη μορφή που δούλευε στο παρελθόν, δηλαδή με μία εξάρτηση από την κυβέρνηση και ταυτόχρονα η διοίκηση να παίζει διπλά και τριπλά παιχνίδια, όπως είπαν όλοι, με συμπαραγωγές, με παιχνίδια απ' έξω και να χρεώνει υπερβολικά την ΕΡΤ. Αυτή είναι ευθύνη της διοίκησης, την οποία όμως διοίκηση όλα τα χρόνια τα κόμματα που κυβερνούσαν την διόριζαν. Επομένως έχουν αυτή την τεράστια πολιτική ευθύνη.
και η δημόσια τηλεόραση που στείνεται σήμερα δεν έχει μέχρι στιγμής διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εκείνες, τις οποίες έχουμε πει και εμείς στη Βουλή, πραγματικά να είναι μια δημόσια ραδιοτηλεόραση η οποία θα παρέχει υπηρεσίες επίπεδου πόση, που πρέπει να έχουμε. Πόση τροφή για κουβέντα θα μας δώσουν οι επόμενες κάρτες και έτσι αφού ολοκληρωθεί η έρευνα και θα ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Ηλία Κασιδιάρη που θα συνδεθούμε από τα γραφεία του κόμματός τους με link, μετά θα έχετε όλο τον χρόνο να κουβεντιάσετε. Ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης? Σωστή το 47%. Λάθος το 43%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, το 10%. Λαμβανομένου υπόψη το αποτελέσματο σε σχέση με την αλλαγή στην πρώτη θέση των κομμάτων, λαμβανομένου υπόψη ότι πώς ψήφισε η Χρυσή Αυγή στο θέμα αυτό, δείτε τον επόμενο πίνακα που έχει ενδιαφέρον. Ήταν σωστή ή λάθος η απόφαση ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης? Στη Νέα Δημοκρατία 82%, 82,3% λένε λανθασμένη. Και το 10,6% λέει σωστή. 7% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το πρόβλημα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. 48,6% λένε σωστή και 39,8% λανθασμένη. Και το 10,6% της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι και λίγο, ξέρεις, κακεντρεχές. Δηλαδή, μας βοήθησε. Ωραία, εντάξει. Καλά έκανε και το έκανε για να μην σας είπα, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι ανάγνωση θέλει. Σημασία έχει να διαβάσει σωστά. Την ιστορία της πρότασης μορφής, όποιος την παρακολούθησε, αν μπορούσε να είναι και λίγο ψυχρός, δεν χρειάζεται πολύ φαντασία για να καταλάβει ποια νοήτα ήταν. Ωραία. Δείτε λοιπόν, ποιος κατά τη γνώμη σας βγήκε κερδισμένος από τη συζήτηση για την πρόταση μορφής στη Βουλή? Ο κανένας 51,7, γιατί ο κόσμος αντέδρασε στην πλειοψηφία του λόγω του ότι δεν πήρε τροφή ουσίας από το τρίμερο. Γιατί περίμενε να ακούσει για την ανεργία, τι θα γίνει, για σημαντικά θέματα. Πρώτος ο κύριος Σαμαράς με 30,1, έτσι, κερδισμένος, και χαμένος ο κύριος Τσίπρας με 16%. Είναι μεγάλη διαφορά, δεν ξέρω, είναι το 2,3. Επιτρέπω το σχόλιο εγώ. Για σας οπωσδήποτε, γιατί βέβαια σας αφορά το θέμα. Βέβαια. Θεωρώ ότι η ζωή, πότε έγινε αυτή η δημοσκόπηση, αν έγινε πριν μερικές μέρες, ήδη έχει δικαιώσει την ορθότητα αυτής της επιλογής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η μέτρηση τέλειωσε χθες το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα. Ωραία, κατά τη γνώμη μου δικαιώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποια έννοια? Ήδη η κυβέρνηση έτσι βγήκε πιο αποδυναμωμένη από αυτή την πρόταση μορφής. Και δεν βγήκε πιο ισχυρή. Και για να σας πω ένα γεγονός που όλοι γνωρίζετε, η κυρία Μπακογιάννη, γνωστός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι και άλλοι κύκλοι, κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες προκειμένου να στηρίξουν το κυβερνητικό σχήμα. Εννοείται. Άρα λοιπόν, ναι, και προς τη Δημάρ, α, όχι μόνο, και αυτές οι διεργασίες δεν ξέρω, αυτά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Εγώ δεν θέλω να υπησέλθω στα ιστορικά του κόμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά στις προσπάθειες... Δεν έχουμε διεργασίες εκεί. Έχουμε μια σταθερή ομάδα, η οποία λειτουργεί. Σύμφωνοι. Οι βουλευτές εκφράζουν τις απόψεις τους. Υπάρχει πλήρη συνοχή. Και με συγχωρείτε μισό λεπτάκι, επειδή αναφέρεις σε εμάς. Και έχω και την απόφαση την τελευταία της κοινοβουλευτικής ομάδας που την έχουν υπογράψει. Δεν έχουμε προβλήματα. Τι λένε οι εφημερίδες τώρα, είναι μια άλλη ιστορία. Τι εννοώ? Δεν αφορά, αν θέλετε, τον κύριο Μαριάκη και συνολικά το κόμμα. Δεν κάνω κριτική, δεν κάνω αυτού του είδους την αξιολόγηση. Εμείς θέλουμε να είναι οι κόκκινοι, πώς το λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Γιατί οι μισοί δεν συμφωνούν μαζί σας, αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν, ένα λεπτό. Εμείς είμαστε υπέρ του να υπάρχουν και μάλιστα αν θα μπορούσαν να ενισχυθούν σε βάρος άλλων που αναζητούν άλλη έκφραση, και αυτό θα ήταν μια επιλογή, κατά τη γνώμη μου. Η πρώτη επιλογή βέβαια θεωρούμε ότι πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι το εξής. Προσέξτε με. Γίνονται προσπάθειες, αυτό θέλω να πω, να ανασυγκροτηθεί το κυβερνητικό μπλοκ με άλλες πλειοψηφίες, με άλλες δυνάμεις, και αυτό δείχνει τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει σήμερα η κυβέρνηση. Ωραία, καθώστε μου τον χρόνο να χαιρετήσω και τον κύριο Κασιδιάρη που είναι σε αναμονή από τα γραφεία του κόμματος, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Κασιδιάρη, χαίρετε, καλό σας βράδυ. Ένα πρώτο σχόλιο σας, γιατί θα πάμε και στην πρόθεση ψήφου και στην αναγωγή που έχει ενδιαφέρον και η δεύτερη διαδικτυακή για σας.
Βρίσκομαι στα γραφεία του κόμματος. Σε επίπεδο θεωρητικό θα έλεγα πως βρίσκομαι και πάλι στην απομόνωση και θέλω να προβώ σε μια παράκληση την επόμενη φορά που θα προσκληθώ από την εκπομπή σας να βρίσκομαι στο στούντιο για ένα και μόνο λόγο, όχι τόσο για να συζητώ με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, αλλά γιατί από ό,τι άκουσα, παρόλο που υπάρχει δυσκολία στην επικοινωνία, υπάρχουν και πολίτες στο στούντιο και θα με ενδιαφέρε να μιλήσω με τους πολίτες, διότι ούτως ή άλλως αυτό είναι που κάνουμε οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην καθημερινότητά μας. Είμαστε ενδεχομένως οι μόνοι που έχουμε το προνόμιο να συζητάμε άμεσα με τους πολίτες στα καφενεία, στα καταστήματα, εκεί που κινούμαστε καθημερινά. Παράκληση λοιπόν την επόμενη φορά να μην είμαι εδώ απομονωμένος. Βλέπετε ότι είτε είμαστε πρώτο κόμμα είτε είμαστε το 0%, η Χρυσή Αυγή είναι στην πολιτική απομόνωση από το σύστημα εξουσίας. Να μην γίνεται αυτό στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Αυτά εγώ από το χαμόγελό σας διακρίνω ότι καλύτερα μακριά και αγαπημένοι και ας είμαστε πρώτο κόμμα παρά να έχουμε επεισόδιο, ιστορίες και πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν χαροποιούν κανέναν. Αλλά φυσικά εγώ δεσμεύομαι να σας... Από μένα δεν πρόκειται να ξεκινήσει κανένα επεισόδιο, πιστεύω. Έτσι, αφού όλοι το λένε στις εκπομπές του Ραταφυλούπουλου και στη διάρκεια στην Αρνάκη. Πώς γίνεται αυτό τώρα, δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας. Αλλά πιστεύω ότι είναι άλλοι οι λόγοι. Γιατί προφανώς με αντιμετωπίζουν ως πολίτη και όχι ως μίασμα όπως τα υπόλοιπα. Ωραία. Κανάλια. Κύριε Κασιδιάρη, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε γιατί θα δούμε 2-3 ερωτήσεις ακόμα πολύ σημαντικές, τις οποίες μπορείτε και εσείς με τη σειρά σας να σχολιάσετε και κυρίως την πρόθεση ψήφου και την αναγωγή ψήφου που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά κοντά σας. Επιστροφή κοντά σας, κυρίες και κύριοι, δύο μεγάλες διαδικτυακές ψηφοφορίες που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και που βέβαια θα αποδειχθεί εν καιρό εάν αυτά τα οποία οι διαδικτυακές ψηφοφορίες ανακαλύπτουν, οι άλλοι τα βρίσκουν μπροστά τους ένα-δύο μήνες αργότερα. Υπάρχει ένα ερώτημα πολύ πονηρό, εντός εισαγωγικών, έτσι. Θεωρείτε ότι 153-152 βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα? Εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Γιατί ο Πρωθυπουργός μπορεί να πάει στους Ευρωπαίους και να τους πει, υπ' αυτήν την έννοια έθεσα το ερώτημα, κοιτάξτε, χρυσαυγίτες, μην το ζορίζετε, γιατί μετά θα έχετε να κάνετε με τον Μιχαλολιάκο. Και πηγαίνετε μαζί του να ζητήσετε τα αρέστα, τι θα πάρετε, τι δεν θα πάρετε και σε τι νόμισμα θα τα πάρετε. Και όμως, εσείς απαντήσατε μειονέκτημα το 51% και πλεονέκτημα το 29%. Βάζετε άσπρα γράμματα όταν έχει το μπλε, γιατί με το μπλε ο κόσμος δεν μπορεί να το διαβάσει. Πλεονέκτημα 29% το μπλε, της 100, μειονέκτημα 51%, ένα 20% δεν γνωρίζω. Και πάμε σε ένα ερώτημα φωτιά που έχει άμεσο ενδιαφέρον για αυτούς οι οποίοι ανακοινούν την κουτάλα στους κομματικούς μηχανισμούς και θέλουν να δουν πώς θα κινηθούν. Τι σας ενοχλεί περισσότερο στην καθημερινότητά σας? Η ανεργία, κυρίες και κύριοι, ετέθη το ερώτημα, υψηλή φορολογία, ενιαίος φόρος ακινήτων, κοινός χαράτσι, τεκμήριο αυτοκινήτων, επειδή θεωρούσαμε ότι το καλό αυτοκίνητο είναι το όνειρο του Έλληνα, και όμως κοιτάξτε αυτό το όνειρο, έχει πάει στο 0,7%, ούτε εγώ το περίμενα. Ανεργία το 46,4%. Βεβαίως, όταν στους νέους έχει φτάσει, έχει αγγίξει το 60%. Υψηλή φορολογία το 39,5%. Ας συνεχίσουν να φορολογούν τους Έλληνες έτσι. Ενιαίος φόρος ακινήτων, χαράτσι, φαίνεται οι νοικοκύριδες που είναι ιδιοκτήτες είναι λίγοι σε αυτόν τον τόπο. Για να είναι το 10,4%. Καλά, μπορεί να νόησε την υψηλή φορολογία και το πήγε από εκεί. Εντάξει, ναι, αλλά το χαράτσι πονάει πολύ στον Κοσμάκη. Είναι γιατί ξέρετε τι είναι να έχεις ένα σπίτι, να δουλεύεις όλη η ζωή για ένα καλό σπίτι και αυτό το σπίτι να γίνει τεκμήριο για να την τρως κατά κέφαλα όταν δεν έχεις να ζήσεις, γιατί είναι το καταφύγιό σου το σπίτι. Και αυτό δεν εννοούν, αλλά οπωσδήποτε πάει και, χειρότερο, να το έχεις και προστίθεται στο υψηλή φορολογία
γιατί ορθώς το είπε ο κύριος Μαριάς, που το 39,5 γίνεται 50% και είναι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι το νούμερο. Άρα φορολογία και ανεργία είναι τα δύο βασικά. Ναι, για να ρωτήσω εγώ τώρα τους δύο. Αυτή είναι ποιου κόμματος τώρα. Παρακαλώ, ορίστε. Αυτή είναι ψηφοφόροι ποιου κόμματος, να μας απαντήσουν. Όλων των κομμάτων. Να φράζουμε τα κόμματα. Όλο, εδώ στο ερώτημα απαντών, ανεξαρτήτως κομμάτων. Θέλω να πάω στους δύο σχολικούς φύλακες τώρα, οι οποίοι περπάτησαν 500 χιλιόμετρα, τους οποίους υπερσυμπαθώ, δεν είμαι αντικειμενικός γιατί είναι πατριωτάκια μου. Την κυρία Μαρία Λίνα, σχολική φύλακα του 3ου Γυμνασίου Λυκείου Κορδελιού, μιας λαϊκής και πονεμένης συνοικίας, και του Μανώλη Σταθόπουλου, σχολικού φύλακα του 1ου Γυμνασίου Λυκείου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, όπως λέμε το κεφαλάρι της Αθήνας είναι το πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η Εκάλια, ας πούμε. Άνθρακας ο θησαυρός. Ορίστε. Άνθρακας ο θησαυρός. Άνθρακας. Δεν είναι έτσι όπως ακούγεται. Ξέρω, ξέρω. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Εγώ θα ήθελα, όχι, ας μιλήσει καλύτερα συναδέλφου. Στην Εκάλη, ναι. Παρενθετικά θα το πω, για να δείτε και εδώ είναι άνθρακας. Δίπλα μου μένει η τρισέγγονη μιας μεγάλης ηρωίδας του 21, που έδωσε όλα της τα λεφτά για την Επανάσταση και πουλάει τα πράγματα της προγιαγιάς της για να ζήσει. Όταν η γιαγιά της έδωσε όλα τα λεφτά για να έχει το ελληνικό κράτος καράβια να πολεμήσει. Κουμπουλίνα. Εντάξει. Μένει στη γειτονιά μου. Έχει ένα αξιοπρεπές σπίτι για το οποίο θα τη ζητήσουν και χαράτσι. Μπορεί να μου θυμώσει λίγο τώρα που το λέω. Γιατί ήρθε σπίτι μου και ντράπηκα. Μπήκε μέσα η τρισέγγονη της Μπουμπουλίνας, η οποία εκπεί πράγματα και κοιμήλια για να ζήσει, όταν η προ-προ-γιαγιά της έδινε όλα της τα λεφτά για να γίνουν πλοία να πολεμήσει η Ελλάδα τους Τούρκους. Τι μου λέτε εσείς τώρα? Σαφώς και δεν υπάρχει. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν αξιοπρέπεια ήρθαν στην περιοχή αυτή όταν ήταν ένα χωράφια και προάστια και σήμερα θεωρείται όπως το πανόραμα υπεραστική, έτσι. Και για να πούμε για το περιοχή. Πανόραμα προσωπικά, δουλεύω εκεί. Αλλά δεν υπήρχε περιθώριο λόγω οικονομικών προβλημάτων να μείνω εκεί και μένω στο γειτονικό και μαρτυρικό Χορτιάτι, άμα έχεις υπόψη. Μάλλον θα ξέρεις. Πολύ καλά. Όπου έπρεπε να βρω ένα φτηνό νίκη. Αλλά παρεπιπτόντως, ακούγοντας τους πολιτικούς, νομίζω ότι κάποιος από τους δυο μας ζει σε διαφορετική χώρα. Γιατί έκανα 560 χιλιόμετρα και εγώ και η συναδέλφισσα και άλλοι 10 μαζί. Και αναρωτήθηκα πριν στην αρχή της εκπομπής σας ότι δεν μας δόθηκε, ήταν αυτό ρητορικό το ερώτημα, ούτε ένα λεπτό ενημέρωση από τα μεγάλα κανάλια για να επανέλθουμε και στις κάρτες τις προηγούμενες. Γιατί δεν μας δόθηκε ευκαιρία να το σχολιάσαμε, να το σχολιάσουμε. Την απάντηση τη βρήκαμε στο διπορικό αυτό. Γιατί αναρωτιόμασταν μεταξύ μας, γιατί δεν μας παίζει άραγε η τηλεόραση. Την απάντηση τη βρήκαμε. Και η απάντηση ήταν απλή. Ποια ήταν? Φύγαμε καταρχάς σε μια ημερομηνία που ήταν καθοριστική, 28 Σεπτεμβρίου, σκάει η υπόθεση με τη Χρυσή Αυγή, άμα θυμάσαι, με τη σύλληψη και τα λοιπά των μελών της Χρυσής Αυγής. Αλλά πού είναι όλη η απάτη? Γιατί για μένα προσωπικά το βλέπω απάτη. Ότι δηλαδή μία μέρα παίζει, δύο μέρες παίζει, τρεις μέρες παίζει. Δεν μπορεί να παίζει 25 ημέρες. Δηλαδή, λες έλεος, αλλά την απάντηση τη βρήκαμε. Γιατί θεωρούμε ότι τα ιδιωτικά κανάλια κάνουν μια χαρά τη δουλειά της κυβέρνησης. Γίνεται μια απίστευτη κατασυκοφάντηση ανθρώπων σαν και εμάς, σαν τους δασκάλους. Σε εμάς είπαν απίστευτα πράγματα που δεν είχαμε το περιθώριο να απαντήσουμε σε κανέναν. Μας είπαν από τον Πρωθυπουργό της χώρας το απίστευτο, αν θυμάστε,
τι θέλετε επιτέλους, σχολικούς φύλακες ή νοσηλεύτριες. Λες και οι δύο θεσμοί δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει και σχολικό φύλακα και νοσηλεύτρια. Μας είπαν ότι μπήκαμε από το παράθυρο. Δεν είχαμε το περιθώριο να απαντήσουμε. Δεν μας άκουγε κανείς. Και δεν μπήκαμε από το παράθυρο. Μπήκαμε με κριτήρια ΣΕΠ. Μετά ανακαλύψαν το σκληρό και το μαλακό ΑΣΕΠ. Μας είπαν ότι μπήκαμε με γνωριμίες. Δεν ήταν έτσι. Με την κάρτα ανεργίας ήμασταν. Από τον ιδιωτικό τομέα. Και αφού μας καταλήστεψαν επί 5 χρόνια ένσημα, 1500 ένσημα, αν είναι δυνατόν σε μια επιχείρηση να έχεις ανασφάλιστο άνθρωπο επί 5 χρόνια, γιατί ήταν λέει απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Ενώ αναγνωρίστηκαν μισθολογικά από τα δικαστήρια, αλλά συνταξιοδοτικά όχι. Και όλοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής ακούστηκε ότι ήταν άδικη οριζόντια ρύθμιση. Και εμείς δεν βρίσκαμε απάντηση και δεν μπορούσαμε να κοινωνήσουμε και το θέμα. Τι έγινε λοιπόν, η τηλεόραση ήρθε μια χαρά, κούμποσε, έπεισε τον κόσμο ότι ήμασταν οι τεμπέληδες, ότι ήμασταν οι προνομιούχοι. Άκουσα πριν και διάφορα νούμερα για την ΕΡΤ. Έπρεπε να ήταν εδώ οι άνθρωποι της ΕΡΤ, τους οποίους τους ανταμώσαμε σήμερα στη Βουλή, όπου επισκεφθήκαμε όλα τα κόμματα, γιατί έγινε μια μεγάλη πορεία με εργαζόμενους της ΕΡΤ, καθηγητές, πανεπιστημιακούς και σχολικούς φύλακες, όπου ακούστηκαν τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που ακούω. Τελείως διαφορετικά. Το θέμα λέω σας πάντως ότι των σχολικών φυλάκων, εγώ προσωπικά για το θέμα το δικό σας στη Βουλή έχω μιλήσει πάνω από 15 φορές αναλύοντας αυτά τα οποία λέτε μαζί με άλλα ζητήματα. Κύριε, μας δόθηκε ευκαιρία, δεν είναι η ώρα, εγώ ήθελα άλλο να πω. Το ότι αυτό που γίνεται με την τηλεόραση και το έχουμε πει και σε μία ανακοίνωση, ότι το ότι μας ραντίζουν αληθεύει. Αλλά μην κοιτάμε πάνω στον ουρανό. Κοιτάτε στις οθόνες της τηλεόρασης. Μία απίστευτη προπαγάνδα, συγγνώμη για τη φλιαρία μου, αλλά κρεμόμαστε πραγματικά από 2 λεπτά ενημέρωσης. Δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο για να κοινωνήσουμε το πρόβλημα. Κύριε Σταθόπουλε, και αυτό που σας δίνει το λόγο σήμερα είναι τηλεόραση. Επομένως, επειδή όχι μόνο αντιλαμβάνομαι την αγανάκτησή σας και το θυμό σας, επειδή εγώ ίδιος έχω υποστεί αυτά τα οποία έχετε υποστεί εσείς με άλλους τρόπους, από άλλους διαδρόμους και για τους λόγους που αντιλαμβάνεστε, η τηλεόραση είναι ένα αγαθό. Οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι βρώμικοι, καταλάβατε. Δεν φταίει το μέσον. Σαφώς οι άνθρωποι που το χειρίζονται. Δεν γι' αυτό να μην το λέω. Ναι, γιατί μέσον, ξέρετε, έχει γίνει και φετίχα, ας πούμε. Ένα λεπτό. Πάμε λοιπόν τώρα να δείτε ποιος πολιτικός αρχηγός κατά τη γνώμη σας είναι ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα στη δεύτερη διαδικτυακή. Ο κύριος Σαμαράς 21-9, ο κύριος Τσίπρας 15-1. 7-6 ο Μιχαλολιάκος, δείτε την άνοδο. Εδώ βεβαίως είναι μετά τις δολοφονίες των 3 παιδιών, των 2 παιδιών και του 1 της Χρυσής Αυγής. 3-8 ο Καμένος, 1-8 ο Κουτσούμπας, 1-6 ο Βενιζέλος, 0-5 ο Κουβέλης, 5-4 άλλος, 36-8 κανένας, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο? Ο ΣΥΡΙΖΑ με 43,2%. Μειώθηκε πάντως η... Μειώθηκε η παράσταση. Ναι. Στον προηγούμενο πίνακα είναι 31 με 47-8. Μετά τη συζήτηση στη Βουλή και την πρόταση Μομφής, πάμε να δούμε, είναι 37-7 με 43,2. Κοιτάξτε τα αντανακλαστικά τώρα των ψηφοφόρων. Γι' αυτό ήθελα να κρατηθεί αυτός ο πίνακας, όπως και ο άλλος που θα τον δούμε σε λίγο και έχει σημασία για να κάνετε τις δικές σας συγκρίσεις. Πάμε. Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Η πρόθεση ψήφου. 22,6 Χρυσή Αυγή. Πόσο έχει πάρει από την προηγούμενη κάρτα, αν την δείξουμε? 25,7 η Χρυσή Αυγή. Πόσο έχει τώρα, μετά τα γεγονότα και τις δολοφονίες? 22,6. Η Χρυσή Αυγή δεν κέρδισε από αυτή την ιστορία. Αλλά σταθμίστηκε το δείγμα διαφορετικά. Δείτε το ΣΥΡΙΖΑ, 19-2. Να δούμε πάλι πόσο είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη. Μπορούμε να επιστρέφουμε στις κάρτες, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί έχει σημασία, έτσι.
19-6 είχε στην προηγούμενη, να το, καλά να το θυμόμαστε, και πάει στο 19-2. Δεν τον ωφέλησε και δεν έχει κερδίσει κάτι σημαντικό, ίσα-ίσα που έχασε ένα 0, τόσο. Πάμε στην κάρτα λοιπόν. 19-22-6, 19-2-16-7 η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι σε κάθετη πτώση. Αλλά εδώ φαίνεται ότι μετά τα όσα συνέβησαν, υπάρχει μια... η Χρυσή Αυγή συγκεντρώνει κόσμο από τα δεξιά κόμματα, γιατί συρρυκνώνονται και ανεξάρτητοι Έλληνες στο 4-9, ήταν 7 κόμμα τόσο στην προηγούμενη, 4,5 το Πασόκ χαμηλώνει, αντίθετα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ανεβαίνει και πάει στο 4,9. 1-1 η Δημάρ, 1-1 η Δημοκρατία ξανά, 0-6 συμφωνία, η Δημιουργία ξανά, συγγνώμη, 0-6 συμφωνία για μια Νέα Ελλάδα και σχέδιο Β' Λαβάνος 0-4. Πάμε και στα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα. Οικολόγοι 1-3, 1-8 ο Λαός, το κόμμα του Λαός, 0-2 η Νέα Μέρα, Ανταρσία 2. Επάμε 1-6, άλλο 2-1, Αποχή 3-5, 0-9 δεν αποφάσισα, 8,3 δεν απαντώ, 2,2. Υπάρχει αδιευκρίνηστη ψήφος που έχει ενδιαφέρον. Και πάμε και στην αναγωγή τώρα, που είναι λίαν ενδιαφέρουσα, γιατί έχουμε και την άλλη κάρτα, 19-6 η Νέα Δημοκρατία, 22-6 ο ΣΥΡΙΖΑ, 26-6 η Χρυσή Αυγή. Υπάρχει ένα πλήθος θυμωμένο που δεν το λαμβάνουν υπόψη τους και που ανεβαίνει συνεχώς και συνοθείται σε ένα κόμμα το οποίο μπορεί και να μην συμπαθεί για τις απόψεις και τις θέσεις του, αλλά φαίνεται ότι θεωρεί ότι είναι ένας χώρος που μπορεί να τιμωρήσει και να κυνηγήσει τους άθλιους. Πασόκ 5-3, Ανεξάρτητοι Έλληνες 5-8, στην αναγωγή 1-3 η Δημάρ, 5-8 το ΚΚΕ, 13-1 άλλο. Κυρίες και κύριοι, με αυτή την αναγωγή, σημειώστε λίγο, η Χρυσή Αυγή έχει 135 έδρες, η Νέα Δημοκρατία 63, το ΣΥΡΙΖΑ 63, η Νέα Δημοκρατία 55, 15 το ΠΑΣΟΚ ή 16 και 15 ή 16 οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 16 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το 15-16 λέω γιατί ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ανεξάρτητους Έλληνες θα παίξει η μία έδρα. Εάν προσθέσετε τις έδρες, αν υποθέσουμε ότι κάνουν μέτωπο οι δημοκρατικές δυνάμεις απέναντι στη Χρυσή Αυγή, συγκεντρώνουν 149 έδρες. Δηλαδή δεν μπορούν να συγκεντρώσουν 151 που απαιτούνται, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συνεργάζεται με κανέναν και το έχει ξεκαθαρίσει το θέμα. Ακόμα λοιπόν και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θυσιαζόταν και έλεγε ότι θυσιάζω μία αρχή μου να μην συνεργαστώ με, ξέρω εγώ, με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Δημοκρατία και το ένα και το άλλο και η αρχή μου είναι αυτή και είναι απαραβίαστη, αν έλεγε ότι για το χατήρι της δημοκρατίας και της πατρίδας προκειμένου οι χρυσαυγίτες να μην ανέβουν στην εξουσία κάνουν αυτή την κίνηση, δεν συμπληρώνονται οι έδρες οι απαιτούμενες ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό που ακούει στο όνομα Χρυσή Αυγή. Εδώ θέλω τα σχόλιά σας που έχουν ενδιαφέρον, διότι αν πάμε και στις συσπυρώσεις που έχει ενδιαφέρον, μεγαλώνει λίγο η συσπύρωση της Νέας Δημοκρατίας από το 40 τόσο, φεύγει πάει στο 51, αλλά δείτε 27-1 απώλειες προς τη Χρυσή Αυγή. 1,3 από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, 4-1 ΣΥΡΙΖΑ και Λευκό Άκυρο δεν ψηφίζω, δεν απαντώ, 1-16 σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ που είναι κάτω από τη βάση του 50 πάλι στη συσπήρωσή του και έχει τις μεγαλύτερες απώλειες πάλι προς τη Χρυσή Αυγή. 16-1, 3,5 πάει προς το ΚΚΕ, 3,9 προς τον Καζάκη και 4,7 προς τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, κύριε Βελόπουλε. Θα ήθελα ειλικρινά στην επόμενη δημοσκόπηση να τεθεί ένα ερώτημα. Γιατί ψηφίζετε Χρυσή Αυγή, γιατί ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ, γιατί ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, για να δούμε ότι είναι προφανές ότι όλοι αυτοί ψηφίζουν το αντί. Δηλαδή, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και το βλέπουμε όλοι. Δεν είναι η πρόταση ενός κόμματος, του ΚΚΕ, του Χρυσή Αυγή, του ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζουν το αντί. Και εδώ να σου πω, Μάκη μου, εγώ συμφωνώ με μερικούς που λένε ότι ουσιαστικά είναι αυτοί που θα δίνουν τους άλλους κακούς. Και ένα κανόνι, αν είναι αυτοί που θα δίνουν τους κακούς. Άλλο λέω, να καταλάβετε. Ένα κανόνι μόνο του να βάλει υποψηφιότητα αυτή τη στιγμή, να είμαστε εγγυημένοι ότι θα τιμωρήσει, θα βγει.
Και βέβαια αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι η πολεμική του συστήματος, των μέσων μαζικής ενημέρωσης απέναντι στο κόμμα αυτό. Και αυτό το εκλαμβάνει ο ψηφοφόρος, ο πολίτης, ότι το σύστημα πολεμά ένα συγκεκριμένο κόμμα. Και επειδή εγώ είμαι αντιμνημονιακός, αντισυστημικός, θα ψηφίσω αυτούς. Και το χειρότερο δε απ' όλα, και θέλω να το πω και αυτό, είναι ότι έβλεπα σήμερα ένα ρεπορτάζ. Είδα ένα πολίτη να μισεί. Φοβάμαι, Μάκη μου, ότι είναι μίσος αυτό. Και βγαίνει και δια της ψήφου. Όχι αδικαιολόγητο, προς Θεού, δικαιολογημένη αγανάκτηση. Κοιτάξτε. Εγώ λυπάμαι, γιατί ο ρόλος μου δεν είναι αυτός, αλλά είναι λυπηρό να μην αντιλαμβάνονται οι κρατούντες ότι δια της απομόνωσης έτσι. Και των ακροτήτων έτσι. Ιεροποιούν καταστάσεις και πρόσωπα, τα οποία όχι μόνο θα τα βρουν μπροστά τους, αλλά θα αντιμετωπίσουν και πολύ ισχυρά. Μα τους φέρθηκαν άδικα, συγγνώμη για να το καταλάβουμε, τους φέρθηκαν άδικα. Και τα μέσα μας ενημερώσει, όχι, μα και να τα λέμε ξεκάθαρα. Το ότι εσύ δίνεις βήμα στον κύριο Κασιδιάρη και καλά κάνεις τη δουλειά σου, έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Τους φέρθηκαν άδικα. Δεν έχουν πολιτική πρόταση, διότι δεν είναι μόνο ο κύριος Κασιδιάρης, είναι και άλλοι βουλευτές. Διότι θα δεις ότι η πλατφόρμα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, αν τους έδιναν λόγο και τα μεγάλα κανάλια, θα φαινόταν κατά πόσο αυτό το πράγμα που ήδη πρεσβεύουν μπορεί να δώσει λύση. Ήταν ναι. άδικη συμπεριφορά των ΜΜΕ απέναντί τους. Ο λαός δεν είναι χαζός. Στην εκπομπή μου, ετοιμάστε το βίντεο με τον Άδωνη Γεωργιάδη στην τηλεόραση της Ζούγκλας, στο Ζούγκλα.gr, είχα τον κύριο Γεωργιάδη προχθές, όπου του έθεσα το θέμα ότι οι Χρυσαυγίτες περνάνε πρώτο κόμμα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τις διαδικτυακές ψηφοφορίες που έχουμε κάνει. Και απάντησε, για δείτε την απάντησή του, έχει ενδιαφέρον ότι αντιλαμβάνονται αυτό που έρχεται και συμβαίνει, αλλά στηρίζουν τις ελπίδες τους στο γεγονός ότι μέχρι το 16 που θα κάνουν εκλογές, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, θα έχουμε βγει από το μνημόνιο. Επομένως, η κυβέρνηση θα έχει δείξει το έργο της για να επιστρέψουν πίσω οι ψηφοφόροι. Δηλαδή, δεν αμφισβητούν τη δύναμη αυτή τη στιγμή ενός κόμματος, τη στιγμή τάση όπως αποτυπώνεται. Τη γνωρίζουν, αλλά θεωρούν ότι θα έχει σωθεί η Ελλάδα και ως εκ τούτου οι ψηφοφόροι θα επιστρέψουν πίσω. Στον αντίλογο πρέπει να σας πω ότι όπως το ΠΑΣΟΚ μετανάστευσε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι βλέπω να φιλορροεί η Νέα Δημοκρατία σήμερα, η οποία κατεβαίνει συνεχώς στις διαδικτυακές μας ψηφοφορίες. Και είναι ένα ειδικό κοινό. Με αποτέλεσμα, όχι, δεν είναι καθόλου ειδικό κοινό. Είναι. Όχι, για να σας βγάλω από αυτό το δίλημα, πρέπει να το λέω επανειλημμένα στις εκπομπές μας, ότι το δείγμα το οποίο έχει επιλεγεί δεν είναι το δείγμα που ψηφίζει αθρώα και ελεύθερα στο. Ξέρω το. Στο, έτσι, την οθολογία ξέρω πολύ καλά. Είναι κλειδωμένο κοινό. Είναι κλειδωμένο κοινό, το οποίο όμως σταθμίστηκε από ειδικούς επιστήμονες και είναι Έλληνες πολίτες από όλη την Ελλάδα. Δεν όλων υποτιμώ καμία δημοσκόπηση. Εγώ είμαι σε αντίθετη γραμμή από πολλούς. Δεν υποτιμώ καμία δημοσκόπηση. Κάθε δημοσκόπηση έχει κάτι να πει. Πάνω χάρη η δική δημοσκόπηση τη Ζούγκλα είχε πρώτη επισημάνει τη μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και τη μεγάλη άνοδο του Καμένου και τη Χρυσαυγή πρώτων εκλογών τη 6η Μαΐου. Καταλάβατε. Τα νούμερα δεν παίζετε μέσα, στις τάσεις παίζετε μέσα. Ο πρόεδρος και πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, όταν του τηλεφώνησα και του είπα ότι, και τώρα μπορώ να το πω για πρώτη φορά, άλλωστε μιλάτε και θα σας το επιβεβαιώσει, του είπα ότι, Αντώνη, είσαι 6 μονάδες μπροστά από την Μπακογιάννη, όταν όλες οι μετρήσεις έδιναν 16 μονάδες μπροστά από την Μπακογιάννη, μου είπε, είσαι τρελός, δεν ισχύουν αυτά που λες, είναι διαδικτυακά. Του λέω, κάνεις τεράστιο λάθος. Και κάνεις τεράστιο, είχε απογοητευτεί, θεωρούσε ότι έχει τελειώσει. Κάνεις τεράστιο λάθος, είσαι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Γελάει από το τηλέφωνο, μου λέει, μου τα λες για να με παρηγορήσεις, ρωτήστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο κύβος ερήφθη και του λέω, καλά, του λέω, μα λες τέτοια, ότι γι' αυτό φοβάμαι μήπως δεν έχει ναι, αντιληφθεί. Λίγο, να σας πω λίγο ένα λεπτό. Να μιλήσω στο Ζούγκλα, δεν είναι μια αντίληψη. Εμείς δώσαμε τις 10,5 μονάδες του ΠΑΣΟΚ όταν βγήκε πρώτο και δεν το πίστευαν ούτε οι ΠΑΣΟΚοι ότι είναι εκεί. Εμείς δώσαμε το 6,2 της Χρυσής Αυγής, 6,8 είχαμε δώσει. Δεν το πίστευαν ούτε αυτοί ότι είναι εκεί. Και εμείς σας λέω, λέω σήμερα ότι αυτό το ίδιο δείγμα έχει πρώτο κόμμα τη Χρυσή Αυγή. Την δημοσκόπηση την παρακολουθώ, σας λέω. Την παρακολουθώ. Στα νούμερα, στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, θυμάμαι να σου είχατε βάλει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 6 Μαΐου, τρίτο κόμμα. Είχατε όχι, βάλει όχι, πρώτο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο Καμένο. Όχι, όχι. Ναι, αυτό είχαμε δει και μαζί, τα στο ραδιόφωνο. Όχι, όχι. Υπήρχε μια τάση ναι, που οποία είχε διαμορφωθεί. Είχε αλλάξει όμως το τελευταίο διάστημα. Η διαδικτική δημοσκόπηση της Ζούγκλας, όπως και επαναλαμβάνω, κατηρώ με όλες τις δημοσκοπήσεις,
και κακώς οι πολιτικοί γίνονται τις κατηγορίες δημοσκοπήσεις. Δείχνουν τις στάσεις. Και το διαδίκτυο, επειδή είναι και το πιο μοντέρνο πράγμα, πιθανόν πιάνει και γρηγορότερα. Ότι λοιπόν λέει η δημοσκόπησή σας ότι η Χρυσή Αυγή είναι ψηλά, εγώ δεν πιστεύω τον πρωτοκόμμα, ούτε κατά διάνοια, αλλά ότι είναι ψηλά και ότι δεν έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά και δεν έχει καταρρεύσει όπως περιμέναμε λόγω των γεγονότων, ναι, είναι αλήθεια. Και ότι το γεγονός της δολοφονίας των δύο νεαρών ασφαλώς θα τον έχει ωφελήσει δημοσκοπικά, προφανώς έτσι είναι. Γιατί αυτό δημιουργεί μια συσπήρωση και μια συγκεκριμένη. Καμία αντίρρηση. Ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που πήγαν και δολοφόνησαν τα παιδιά αυτά, που δεν καταλαβαίνανε πέραν του φόνου που κάνανε, ενώ της ηθικής απαξίας του φόνου αυτού καθ' αυτού, τι ζημιά κάνουν στο πολιτικό μας και στη δημοκρατία μας. Αλλά. Αυτοί, αν το έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και είναι αυτοί που πιστεύω, αδιαφορούν για το πολιτικό σύστημα γιατί το απαξιώνουν. Αν μας θέλουν να μας σκοτώσανε και δεν νοιάζει αν η Ελλάδα θα φτάσει να έχει Χρυσή Αυγή 20%, αυτό τι να πω. Αλλά έχουμε όμως στην ουσία. Θέλω να ακούσω τι θα σας πω, κύριε Βιδέλη. Όλα αυτά που μου λέτε είναι οι τάσεις καθοδόν της διαδρομής. Είναι σαν να είμαι σε ένα αυτοκίνητο και να βλέπω πώς αλλάζει το περιβάλλον γύρω-γύρω στα παράθυρα. Αυτό όμως σήμερα δεν έχει σημασία. Διότι εκλογές εθνικές δεν μπορεί να έχουμε τώρα. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν. Το 16, το είπε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνουν όταν πια θα έχουμε βγει από το μνημόνιο. Ό,τι βλέπετε σήμερα, η διάκριση μνημόνιο, αντιμνημόνιο, τρόικα, δανειστές, αυτά δεν θα έχουν καμία σημασία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δηλαδή το 16 θα έχουμε βγει από το μνημόνιο. Το 16, το τέλος 14 θα έχουμε βγει από το μνημόνιο. Γελάω γιατί είναι κάτι που δεν θα πω. Όπως υποσχέθηκα σε έναν φίλο εδώ της εκπομπής, αλλά όταν, άμα είναι να γίνουν εκλογές, όταν βγούμε από το μνημόνιο, θα γίνουν το 2060. Την επόμενη μέρα από αυτή την κουβέντα, βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει τα απίστευτα, δείτε το. Σε κάτι συγκεκριμένα, γιατί θέλω να είμαι απολύτως σαφής και θέλω αυτό όπως λένε, θα σας παρακαλώ, μπορείτε να το γράψετε. Αν υπάρξουν απολύσεις και αν καταλήξουμε πριν κάποιοι να φύγουμε και αν βάσει όλο αυτό το πράγμα που σας είπα, σας παρακαλώ και θα με παρακαλώ. Δεν θέλω να το χρεώνετε στην Τρόικα. Αυτές θα είναι αποφάσεις δικές μου. Μη μου παίρνει τη δόξα η Τρόικα όταν κάνουμε το αυτονόητο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω βαρεθεί να κάνουμε το αυτονόητο και να παίρνει τη δόξα ο Τόμψεν. Θα το κάνω εγώ. Γιατί θα το κάνω, γιατί είναι σωστό. Και πρέπει να μάθουμε στη χώρα μας να κάνουμε το σωστό. Χωρίς να χρειάζεται να έχουμε τον παμπούλα της Τρόικας. Και πριν Αλέκτορ φωνεί σε τρεις, ξαναβγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και ανακαλύπτει ποιο ήταν το πρόβλημα στο Υπουργείο Υγείας. Τον καγκουρό. Τον καγκουρό, φυσική ιστορία. Παρακαλώ. Και πρέπει να σας πω το πόσο βάση του προτύπων της Αυστραλίας φτιάχτηκαν, τους ξέφυγε και έχουμε και ένα κεν για δάγκωμα από καγκουρό. Το ξέρετε. Γιατί το πήρανε μετάφραση. Και πληρώνουμε στα νοσοκομεία, προβλέπουμε τι θα πληρώσουμε αν σε δαγκώσει καγκουρό. Εάν βρεις καγκουρό εσύ στην Αθήνα, σε δαγκώσει, γράψε μου. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Θα αδειάζει όλους τους υπουργούς σας, προγενέστερους. Ναι, αλλά δεν έχει άδικο, αλλά η χώρα αυτή των καγκουρό, καταλάβατε γιατί έβγαλα την εκπομπή ζούγκλα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κασιδιάρη να του δώσω το λόγο τώρα, γιατί είναι και δύσκολο να μένει σε έναν χώρο, όπως λέει, απομονωμένος για να περιμένει να πει δύο λόγια δύο ώρες. Κύριε Κασιδιάρη, ο λόγος σε εσάς. Υπάρχει και τεχνικό ζήτημα, σε λίγο θα κλείσει. Ωραία, σας ακούμε λοιπόν. Υπάρχει τεχνικό. Έχουμε διακοπές, ένα λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Κασιδιάρη καθαρά. Εάν δεν μπορείτε, δώστε του τηλέφωνο, συσκευή, κάτι. Υπάρχει μια διακοπή εκεί. Είναι κινητού τηλεφώνου, είναι και θα κλείσει η μπαταρία της σε λίγο. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε τώρα. Ακούγεστε. Πολύ ωραία λοιπόν. Θέλω να επιβεβαιώσω τα ποσοστά τα οποία δίνετε στη Χρυσή Αυγή, στη δημοσκόπησή σας. Είναι ποσοστά τα οποία τα συναντώ στην καθημερινότητά μου, στην ελληνική κοινωνία. Με δύο λόγια να ερμηνεύσω αυτή την εξέλιξη. Ο ελληνικός λαός απαιτεί πολιτική κάθαρση, απαιτεί διοίκηση με καθαρά χέρια, απαιτεί οι κλέφτες να πάνε στη φυλακή. Ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος αναφέρατε ότι ανεβαίνει πολύ η δημοφιλία του ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Μπήκε στη Βουλή με βασικό σύνθημα οι κλέφτες στη φυλακή. Και όπως έχω ξαναπεί, όταν οι κλέφτες κατάλαβαν ότι είμαστε πάρα πολύ ενισχυμένοι δημοσκοπικά, τότε ξεκίνησαν αυτή την άθλια σκευωρία κατά της Χρυσής Αυγής. Δείτε την εικόνα του Κοινοβουλίου την περασμένη Κυριακή κατά τη συζήτηση της προτάσεως μορφής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τρεις πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν πλάκα μεταξύ τους την ώρα που ο ελληνικός λαός παίνεται και εξαθλιώνεται. Ο Σαμαράς να λέει ότι το Wi-Fi θα αυξήσει
το ΑΕΠ της χώρας, ο κύριος Τσίπρας να μιλάει για μονομαχία στο El Paso και ο κύριος Βενιζέλος για τρίτια δολάρια. Την ίδια ώρα ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος είναι στη φυλακή. Ο ελληνικός λαός αναζητεί σήμερα παραδείγματα και η Χρυσή Αυγή είναι το παράδειγμα. Γιατί εμείς σταθήκαμε απέναντι σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας, είπαμε όχι στην αντιλαϊκή και αντιελληνική πολιτική και το πληρώσαμε αυτό. Το πληρώσαμε με διώξεις, το πληρώσαμε με φυλακίσεις. Αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ανεβαίνουμε. Ο άλλος βασικός λόγος είναι πως έχουμε πολύ συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Αυτά που λένε εκπρόσωποι άλλων κομμάτων ότι δεν διαθέτουμε πρόταση είναι λανθασμένα. Και θα ήθελα να πω γενικώς ότι η Χρυσή Αυγή είναι ίσως το πιο άμεσα δημοκρατικό κόμμα στη χώρα, διότι επιμένει πως για τα βασικά εθνικά ζητήματα, για τα μείζωνα εθνικά ζητήματα, δεν πρέπει να αποφασίζει η Βουλή. Πρέπει να αποφασίζει ο ελληνικός λαός μέσω δημοψηφισμάτων για τη διαπραγμάτευση που λέτε, δηλαδή για το αν θα έχουμε μνημόνιο ή θα πάψουμε να έχουμε μνημόνιο. Για το αν θα παραμείνουμε στο ευρώ ή αν θα επιστρέψουμε στη δραχμή. Εάν έχουμε κυβέρνηση Χρυσής Αυγής, δεν θα αποφασίσει για όλα αυτά η Βουλή. Θα αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός μέσω δημοψηφισμάτων. Τα πράγματα είναι πολύ απλά για εμάς. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση να μου θέσετε. Εγώ θα ήθελα για να κλείσω να πω δύο πράγματα σχετικά με το πολιτικό μέλλον της χώρας, όπως αυτό άριστα διαγράφεται στη δημοσκόπησή σας. Θεωρώ δεδομένο ότι τις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές οι μεγάλοι δήμοι και μεγάλες περιφέρειες της χώρας θα περάσουν τα χέρια της Χρυσής Αυγής, θα τους διοικούμε εμείς. Θα είμαστε σαρωτικά πρώτοι στις ευρωεκλογές, εκεί όπου υπάρχει χαλαρή ψήφος. Και βέβαια, όταν γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα είναι το 2016, δεν πρόκειται να αντέξει αυτή η κυβέρνηση, τότε παρόλο που θα είμαστε πρώτοι, δεν θα καταφέρουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση, διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα του πολιτικού κατεστημένου θα συσπηρωθούν και θα συνενωθούν. Αυτό θα είναι βεβαίως και το πολιτικό τους τέλος, γιατί στις μέσα επόμενες εκλογές τότε η Χρυσή Αυγή θα έχει την αυτοδυναμία, όχι μόνο την αυτοδυναμία, θα έχει άλλωστε με νόμο σταματήσει να υπάρχει τον πόνο των 50 ευρώ. Ήδη όταν βγάλατε τη Χρυσή Αυγή πρώτη πριν από κάποιες εβδομάδες, ο κύριος Κουβέλης πρότεινε να σταματήσει, να πάψει τον πόνο των 50 ευρώ. Η Χρυσή Αυγή θα διοικήσει τη χώρα όταν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, όταν έχει 180 βουλευτές και τότε θα καταφέρουμε να κάνουμε πράξη το βασικό μας σχέδιο, το βασικό μας πρόγραμμα που είναι η αναθεώρηση του συντάγματος, το τέλος της κλεπτοκρατίας, να πάψει ο άθλιος νόμος περί ευθύνης υπουργών να ισχύει, να πάνε πραγματικά στη φυλακή οι κλέφτες, να δυνευτούν οι περιουσίες τους και να επιτραχούν στο ελληνικό δημόσιο και από εκεί και πέρα να γίνουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας. Δεν χρειαζόμαστε 300 βουλευτές. Χρειαζόμαστε 180 βουλευτές. Δεν επιτρέπεται να εκλέγεται κάποιος βουλευτής πάνω από δύο κοινοβουλευτικές περιόδους. Δεν επιτρέπεται να διορίζονται υπουργοί κομματικά στελέχη. Οι υπουργοί πρέπει να είναι επαείοντες, να γνωρίζουν άριστα το αντικείμενό τους. Επίσης πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται απευθείας από τον λαό. Αυτές είναι οι βασικές μας θέσεις. Οι δύο νέες ηλικίες, οι νεότεροι Έλληνες που έχουν επαφή με το διαδίκτυο, έχουν μάθει τις θέσεις μας. Έχουν μάθει τον πολιτικό μας λόγο. Γι' αυτό το λόγο σαρώνουμε στις μικρές ηλικίες. Το έχετε δει αυτό, το γνωρίζετε άριστα. Αν παρακολουθούσατε τη συνεδρίαση της Βουλής για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα πριν από λίγες ημέρες, εκεί απεδείχθηκε ξεκάθαρο ότι η Χρυσή Αυγή έχει πολύ συγκεκριμένη πρόταση για διέξοδο της χώρας από την κρίση. Κατέθεσα μάλιστα ένα πολυσέλιδο κείμενο στα πρακτικά της Βουλής, όπου περιλαμβάνεται ο στρατηγικός μας σχεδιασμός για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και μάλιστα δεν το ανέγνωσα, δεν το παρουσίασα στη Βουλή και λόγω ελλείψεως χρόνου και γιατί αυτοί που με παρακολουθούσαν, η Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας για παράδειγμα, δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα, ότι μας διηγούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο το οποίο έχουν κληθεί να υπηρετήσουν. Και το πιο κωμικό από όλα ήταν όταν αποκάλεσα κλέφτες κάποια στελέχη και κάποιους υπουργούς στο ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσοχατζόπουλο, τον κύριο Μαντέλη, τον κύριο Τσουκάτο, τον κύριο Παπαντονίου, ανθρώπους που εμπλέκονται, πλέον έχουν ανοιχτές δικογραφίες, ο Μένος Τσοχατζόπουλος είναι φυλακή, οι άλλοι είναι στα δικαστήρια. Βγήκε ο προεδρεύων από τη Νέα Δημοκρατία, κ. Καλατζής, και υπερασπίστηκε το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αθλειότητα του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Να μας κυβερνάει ο Υπουργός Σαμαρά, παρακαλώ. Μία ερώτηση. Έχετε πραγματοποιήσει δικές σας δημοσκοπήσεις, οι οποίες κρυφές, όπως κάνουν τα κόμματα που σας δίνουν αυτά τα νούμερα τα οποία διαβάσαμε στη διαδικτυακή ψηφοφορία του Zoogla.gr? Έχουμε πραγματοποιήσει τη μοναδική αντικειμενική δημοσκόπηση που κάνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας ενώ κυκλοφορούμε στην ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λεφτά για δημοσκοπήσεις, γιατί μας έκοψαν την κρατική χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να κάνουμε συσίτια υπέρ των Ελλήνων με τους μισθούς των βουλευτών μας. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία τα εκτιμάει ο ελληνικός λαός. Ακόμα και αν είχαμε λεφτά, δεν θα τα δίναμε σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Προτιμούσαμε να τα δώσουμε ως τρόφιμα στους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα.
Ραντεβού λοιπόν στο στούντιο, πιστεύω σε μία από τις επόμενες εκπομπές, γιατί κάποια στιγμή θα αρχίσει πάλι νέος κύκλος διαδικτυακών ψηφοφοριών με αφορμή πάντα τα πολιτικά γεγονότα και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ανέμακτα πολιτικά γεγονότα λόγω του τελευταίου συμβάντος, έτσι, το οποίο ήταν και αρκετά δυσάρεστο, θα έλεγε κανείς, τραγικό σχεδόν. Το ίδιο ελπίζω και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο, κυρίως για να εκφράσω κάποιες θέσεις που δεν έχει καμία δυνατότητα ο ελληνικός λαός να ακούσει. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Αυτά λοιπόν από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μισό λεπτό, κυρία κατάκτη. Καρτσάτου. Ένα λεπτό. Ναι, πείτε μου. Ο κόσμος έχει προβλήματα και συμφωνώ και με τους δύο απέναντι κυρίους. Εγώ είμαι νέα πολιτικός, δεν έχω κυβερνήσει, δεν έχω βεβαρημένο ποινικό μητρό. Γι' αυτό όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε. Τι εννοείτε, όσοι έχουν κυβερνήσει έχουν βεβαρημένο ποινικό μητρό. Όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο αύριο. Και ο εχθρός μας, ο απ' έξω, είναι οι δανειστές. Δεν είναι να φαγωθούμε μεταξύ μας. Και μία πρόταση που έχω να κάνω σήμερα, έτσι για να τελειώσω και κάπως αισιόδοξα, μην μιλάω και συνέχεια, μια και πούμε η άτακτης παρέας και διακόπτω και συνέχεια, είναι μία διαμαρτυρία υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γύρω από την Ακρόπολη, για να δοθεί το μήνυμα ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού είναι υπέρ του δέοντος αρκετές και να σταματήσουν εκεί. Συνεχώς εγώ το αντιλαμβάνομαι, κύριε μου. Εγώ 7 η ώρα αγαπητή το πρωί ξυπνάω. Κυρία, μπορείτε να λέτε ότι δεν είστε νέα πολιτικός, ναι, αλλά κουβαλάτε κάποια ιδεολογία και κάποιες πολιτικές. Καλά, μην ιδεολογία μου λέτε κουβαλάμε όλοι. Ότι νέα πολιτικός και δεν είναι οι δανειστές ο εχθρός μας. Είναι η κυβέρνηση που υπακούει στους δανειστές. Και εφαρμόζει αυτές τις πολιτικές. Εσείς τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν είμαι πολιτικός, κυρία μου. Εγώ βίωσα την εξαθλίωση με τη διαθεσιμότητα και την απόλυση στο πετσί μου. Πήραν το τελευταίο μεροκάματο μέσα από το σπίτι μου. Το εγώ τελευταίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ανέργους ανθρώπους τα έζα. Ούτε ευνοούμενοι του συστήματος ήμασταν, ούτε τίποτε. Ούτε μας εξευτέλισαν στην κυριολεξία. Και ενώ παραδέχονται ότι είναι λάθος και με εξοργίζει, συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου, αλλά επειδή δεν έχουμε το βήμα συχνά, αυτό είναι εξοργιστικό να παραδέχονται όλες οι πτέρυγες βουλές, ακόμα και η κυβερνώση παράταξη και η συγκυβέρνηση, ότι ήταν λάθος αυτή η οριζόντια ρύθμιση, πώς πια ώρα τη δύναμη είναι αυτή που εμποδίζει να μην αποκατασταθεί γιατί αυτό. Γιατί δεν σκόνεστε να φύγετε με το νέο μεταναστευτικό ρεύμα να καταλήψετε την πατρίδα, να πάτε στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όπως έκαναν οι προγονείς μας. Όχι μόνο αυτό, συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Λίγο για να πω και κάτι. Όχι, πείτε τους. Όχι, το λέω γιατί. Επίσης, ένα λεπτό. Αυτή να φύγει. Και θα το παλέψουμε. Μα δεν το αμφιβάλλω. Το λέω. Το εμείς το αποδείξαμε, Μάγκη. Θα πω ένα λεπτό. Το λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί. Δείτε τι ζουν οι νεομετανάστες Έλληνες στη Γερμανία που πάνε για ένα κομμάτι ψωμί από το όλδε της Γερμανίας. Δείτε μία Θεσσαλονικιά από την Αλεξανδρούπολη, μια γυναίκα ζούσε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια και ένα παιδί που τους φιλοξένησα στην εκπομπή μου στη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Δείτε τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν σε ζωντανή σύνδεση μέσω Skype και σε λίγο θα τους έχουμε κοντά μας. Δείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Μέχρι ξύλο έτρωγαν. Και ξέρετε ποιοι ήταν οι εργοδότες τους? Έλληνες και Τούρκοι. Έλληνες και Τούρκοι εργοδότες στη Γερμανία βασανίζουν τους Έλληνες νεομετανάστες που πηγαίνουν για ένα κομμάτι ψωμί. Θέλετε να ακούσετε το μεροκάματο, δείτε ποια είναι η κατάδια. Ξένε εδώ, ξένε. Το σκληρό πρόσωπο της εκμετάλλευσης έζησαν η κυρία Σεβαστή Γιουβανάκη και ο Κώστας Κυλιακούδης, όπου βρέθηκαν ως οικονομικοί μετανάστες στην πόλη Όλτε της Γερμανίας, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία μέσω γραφείου Ευρέσεως, που είχε αναρτήσει η Αγγελία σε καθημερινή εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Όπως περιέγραψαν οι δύο Έλληνες μετανάστες, μιλώντας ζωντανά στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, άγνωστος μη, ήρθαν σε επαφή με την ιδιοκτήτρια του γραφείου Ευρέσεως Εργασίας κυρία Αγάπη Βαβούρα, η οποία και τους υποσχέθηκε εργασία στην πόλη Όλτε της Γερμανίας. Μου λέει: Έχω 700 άτομα στη λίστα, να γράψω λέει και εσένα, σε ενδιαφέρει η Γερμανία. Λέω: Φυσικά, γιατί
σοβαρό πρόβλημα οικονομικό, με ένα σύζυγο με 4 κεφαλικά, λοιπόν, με καθόλου σύνταξη, δεν είχε βγει ακόμη ένα πυρικίτου και έπρεπε κάποιος να το φροντίσει. Μετά από ένα 20ήμερο απασχόληση σε εστιατόριο, κατέληξαν ως εργαζόμενοι σε εργοστάσιο συσκευαστήριο CD στην πόλη Olde της Γερμανίας. Το συσκευαστήριο ανήκει σε Τούρκο και η εταιρεία φέρει την επωνυμία Σέρτους. Η υπόσχεση από την πλευρά της ιδιοκτήτριας της εταιρείας ευρέσεως εργασίας ήταν η παροχή σπιτιού με τα έξοδα όλα πληρωμένα, δωρεάν μεταφορά από το σπίτι στο εργοστάσιο, οκτάωρη απασχόληση και με μισθό 1.100 ευρώ για εργαζόμενο ανύπατρο και 1.300 ευρώ για εργαζόμενο που είναι παντρεμένος. Παίρνουμε το τρένο, ερχόμαστε στο Olde και μας πάει σε ένα άλλο χωριό το οποίο λέγεται Λέτε. Μας είπε ότι είναι 2 χιλιόμετρα και είναι 8 χιλιόμετρα. Η δουλειά ότι είναι δίπλα στο Olde και είναι 25 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Λοιπόν, μας μετέφερε με αυτοκίνητο, όσοι δεν χωρούσαν μπαίνουν στο port bagage και πηγαίνουμε στη δουλειά. Πηγαίνουμε, φεύγαμε ποιος, το πρωί. Ποιος σας μετέφερε? Μας μετέφερε η συγκεκριμένη η κυρία Βαβούρα. Με τι αυτοκίνητο δηλαδή, αν καταλάβω? Με ένα πόλο δικό της. Ένα αυτοκίνητα δικά. Κάποιο άλλο αυτοκίνητο ερχόταν με άλλο αυτοκίνητο καραβάν, ερχόταν ο άνδρας της. Έπαιρνε άλλο άτομο, ήταν πάρα πολλά άτομα, γύρω στα 30 άτομα. Α, είχε φέρει πολύ κόσμο δηλαδή. Πολύ κόσμο και εξακολουθεί να φέρνει. Σύμφωνα με την κυρία Γιουβανάκη, το καθεστώς εργασίας και διαμονής δεν είχε καμία σχέση με τα όσα είχαν συμφωνηθεί, ενώ η κατάσταση ήταν τριτοκοσμική. Πηγαίναμε 9 η ώρα εκεί, δεν πηγαίναμε μέσα στο συσκευαστήριο να ξεκινήσουμε δουλειά, περιμέναμε μέχρι στις 2 το μεσημέρι, έβγαινε ο Τούρκος, με τον οποίο μας είπε ότι είναι συνεταίροι και επέλεγε κάποια άτομα. Παίρνανε μία ώρα, δουλεύανε μέσα στο συσκευαστήριο και ξαναβγαίνανε πάλι στο καπνιστήριο που ήμασταν 40-50 άτομα εκεί με πολλούς που δεν μπορώ να σας περιγράψω, κύριε Τρενταφυλόπουλε, τι γινόταν εκεί πέρα μέσα. Τι γινόταν, να μας πείτε, πείτε μου κάτι, τι συσκευαστήριο ήταν αυτό, τι προϊόντα. CD, συσκευάζανε CD, δισκάκια. CD. Οι εταιρείες που φτιάχνανε τα CD τα φέρνανε σε κομμάτια και τα συναρμολογούσαμε και τα κάναμε ζελατίνα έτοιμα για παράδοση. Κατάλαβα. Τι συνθήκες λοιπόν επικρατούσαν εκεί μέσα, τι είναι αυτό που δεν μπορείτε να μας περιγράψετε? Καταρχάς, 40 άτομα, εντάξει, καπνίζαμε κιόλα, δεν υπήρχε ούτε κουζίνα. Μας παίρναν και από εκεί τα λεφτά, βάζανε το μηχάνημα για να βγάζουμε τους καφέδες. Ο ένας επάνω στον άλλον, δηλαδή να προσπαθούμε να βρούμε μία καρέκλα για να μπορέσουμε έστω ένα σαντουιτσάκι που παίρναμε να φάμε στο σπίτι. Βρωμιά και κάπνα. Το τελευταίο 15ήμερο, κυριολεκτικά, όχι ψυχολογικό πόλεμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήρθε, μας έκοψε τη θέρμανση, 4 μέρες είμαστε χωρίς θέρμανση. 24 ώρες είμαστε χωρίς ρεύμα. Προχθές μπήκε στο σπίτι, όρμησε κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι. Για να μου πάρει το κλειδί από το δωμάτιό μου, να με πετάξει έξω και όρμησε και με χτύπησε. Πήγα στο νοσοκομείο. Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι απευθύνθηκαν στο Δήμο, την αστυνομία και τον ΟΑΕΔ της πόλης και κατήγγειλαν τα όσα πέρασαν, με αποτέλεσμα να κληθεί η ιδιοκτήτρια του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, κυρία Αγάπη Βαβούρα, να δώσει εξηγήσεις στις τοπικές αστυνομικές αρχές. Εγώ, κύριε Τρενταφυλόπουλε, ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή αυτό που έχω ζήσει και εντάξει συνεχίζω να το ζω. Θέλω τουλάχιστον να δικαιωθώ αυτή την κυρία. Πρώτα να πάρω και τα χρήματά μου, γιατί δούλευα όχι μόνο εγώ και όλα τα παιδιά ατέλειωτες ώρες, να πάρω τα χρήματά μου και να φτάσω που λένε το μαχαίρι στο κόκαλο. Πρέπει αυτή η κυρία να σταματήσει να το κάνει και να μπορέσουμε να αποφυλάξουμε τουλάχιστον τον καινούριο κόσμο που φέρνει.
Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας μέσω της εκπομπής Άγνωστος Μη του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, ιδιοκτήτρια του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, προχώρησε σε απειλές και χειροδικία κατά της Σεβαστής Γιουβανάκη, η οποία νοσηλεύτηκε από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο νοσοκομείο του Όλτε. Την έστειλα στο νοσοκομείο μετά την καταγγελία στην εκπομπή μου. Και τη γυναίκα αυτή μαζί με τους υπόλοιπους ταλαιπωρημένους από αυτό το Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας που ψαρεύει δυστυχισμένους στην Ελλάδα για να τους πάει στο κάτεργο στη Γερμανία, τους έφυσε ο Δήμαρχος με την γερμανική αστυνομία που τους έβαλαν σε πρόγραμμα προστασίας, έδωσαν μισθό, τους ασφάλισαν, τους ανθρώπους βρήκαν χώρο, σπίτι να μένουν με ανθρώπινες συνθήκες μέχρι να αποκατασταθούν και να βρουν μια δουλειά της προκοπής. Θα συνδεθούμε τώρα μαζί τους σε λίγο μέσω του Skype, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δείτε και τι έπαθαν κι άλλοι Έλληνες που πήγαν σαν αφηγεία στη Γαλλία, δούλευαν ένα χρόνο και τους πέταξαν μετά απλήρωτος, ο ένας πέθανε, ο άλλος βασανίζεται και προσπαθεί να πάρει τα λεφτά τους πίσω. Για κάποιους που γράφουν, εδώ είναι όλα αυτά, τόμοι έρχονται. Για τον κύριο Κρανιδιώτη, λέει μια κυρία από το Κρανίδι να μου δώσει το μισθό του. Ο κύριος Κρανιδιώτης είναι ιδιωτεύει. Δεν παίρνει μισθό κομματικό. Μπορώ να του τον εκχωρήσω όλο γιατί δεν έχω μισθό. Είναι δικηγόρος. Ωραία είστε εσείς. 100% τον έχετε από εκεί. Εκχωρείτε δηλαδή όταν δεν έχετε. Όταν έχετε, το κρατάτε για τον εαυτό σας. Αγαπητέ Μάγκη, δουλεύω 10-16 ώρες την ημέρα. Οπότε τέτοια μπαίνουν από τον αυτή και βγαίνουν από το άλλο. Δεν με αφορά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτή τη σύνδεση με τους Έλληνες μετανάστες όλων της Γερμανίας. Είναι μια περιοχή τώρα κοντά στο Ντίσελντορφ, αν θυμάμαι καλά. Και είναι εκεί οι συνάνθρωποι μας, ταλαιπωρημένοι, βασανισμένοι, εγκαταλελειμμένοι. Ευτυχώς, μετά την εκπομπή στο Zoogla.gr τηλεφώνησαν δικηγόροι Έλληνες από τη Γερμανία, οι οποίοι είπαν ότι θα αναλάβουν δωρεάν την υπόθεσή σας. Να, εδώ τους βλέπουμε λοιπόν. Και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω και σας βλέπω και τηλεοπτικά τώρα. Όχι διαδικτυακά μόνο. Σεβαστή. Ναι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, καλησπέρα σας και σε όλο το πάνελ. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη να στείλω την αγάπη μου στους γονείς μου, στον άντρα μου και στο παιδί μου, στην αδερφή μου και στην ανιψιά μου, που με συμπαραστέκονται πάρα πολύ από την Ελλάδα και είμαστε συνέχεια σε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Ναι, σεβαστή μου. Ναι, κορίτσι μου, το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αλλά ξέρεις τώρα, αυτή την ώρα συμβολίζεις αυτό το νέο κύμα μετανάστευσης και εκπροσωπείς αυτούς τους ανθρώπους και όλους όσους είναι υποψήφιοι να μεταναστεύσουν. Μάλιστα, ναι, και έρχονται και έχω μάθει από το άλλο σπίτι ότι έρχονται κι άλλα άτομα, διότι κάποια άτομα τα διώχνει, γιατί υπάρχουν τρία σπίτια όπως σας είπα, δύο στο Λέτε και ένα στο Όλτε. Λοιπόν, και από το ένα σπίτι που είναι στο Λέτε, διώχνουν παιδιά και φέρνουν άλλους. Πες μου κάτι τώρα, γιατί με ενδιαφέρει, χαιρετώ και τον Κώστα. Γεια σου Κώστα, είναι και ο Κώστας κοντά σου, ναι, έτσι, θέλετε... Κώστας Κυλιακούδης από ναι. την Αθήνα. Ο Κώστας από την Αλεξανδρούπολη, εσύ κάτοικος Θεσσαλονίκης πριν φύγεις. Γεια σου Κώστα, πριν εγκαταλείψεις την Ελλάδα. Λίγο πιο χαμηλά, αν θέλετε, τον υπολογιστή σας. Είμαι ακουστικά για να μην περνάει τον ήχο του υπολογιστή σας. Πες μου λοιπόν, Σεβαστή, έμαθα ότι μετά την καταγγελία σου και μετά την εξηγούσα στον κόσμο ότι αν δεν ήταν ο Δήμαρχος και η αστυνομία γερμανική να σε σώσουν, ποιος ξέρει που θα είχες βρεθεί τώρα και ότι παρενέβη το γερμανικό κράτος το οποίο σας συμπεριφέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Αληθεύει αυτό? Βεβαίως αληθεύει, κύριε Τριανταφυλόπουλο, γιατί σήμερα είχα μία ακόμη επίθεση. Ξαναπήγα στο νοσοκομείο και μου βγάλε το πόρισμα ότι έπαθε σοκ. Ήθελε με χτύπησε πάλι σήμερα το πρωί στις 8 η ώρα η κυρία.
Και είμαι χτυπημένη. Ίσως να μην φαίνομαι στο πρόσωπο, στο μάτι. Εδώ έχει μελανιάσει και τη γρατσουνιά μου εδώ στο πλάι. Από την αριστερή μου πλευρά. Φαίνεται το μάτι σας. Τώρα που γυρίσατε, φάνηκε. Και... Ναι, μάλιστα. Και... Λοιπόν, και πραγματικά ζήτησα και από την αστυνομία να με προστατεύσει. Γιατί πλέον κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα. Συγγνώμη, είμαι, ξέρετε, και ταλαιπωρημένη πάρα πολύ σήμερα. Και δέχτηκα σοβαρές απειλές, το θα πληρώσει 20.000 ευρώ να μου κάνει τον τάφο μου. Καταράστηκε το παιδί μου και καλά, μου είπε επίσης είναι... ότι οι Τούρκοι θα με καθαρίσουν. Ωραία, αθλειώτες οι Τούρκοι τώρα άμα το... προς το παρόν σας καθαρίζει η Ελληνίδα, δεν σας καθαρίζουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, γιατί έχει αναλάβει η δράση η κυρία αυτή. Όμως, θεωρώ ότι επειδή φιλοξενούμε και βουλευτές και κόσμο, ο οποίος μπορεί να παρέμβει, ότι μπορεί να υπάρξει μια νότα από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας. Υπάρχει εργατικός ακόλουθος στο κοντινό προξενείο, δεν ξέρω ποιο είναι πιο κοντά, στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ένα. Δεύτερο, εντάξει. Οι ακόλουθοι είναι εκεί και πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Έχω πάει 50 φορές, Μάκη. Άλλο λέω. Έχω πάει 50 φορές, δεν λέει τίποτα. Αλλά από τότε που έμαθα οι πρεσβείες μας στις πρώην ανατολικές χώρες, παίρνουν 2.000 για την κάθε βίζα και έχουν στήσει γραφείο απ' έξω. Δεν σε μένα αυτό. Ναι, έχω πάψει να το εμπιστεύω. Λέω το εξής, επειδή αναφέρθηκες, μια κουβέντα μόνο. Πρώτον, υπάρχει εργατικός ακόλουθος και οφείλει να δει το θέμα και εγώ αύριο θα κοιτάξω πώς μπορώ να κάνω παρέμβαση στο ζήτημα αυτό, είτε με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες του Υπουργείου Εργασίας. Φανταστείτε. Και ό,τι μπορούμε. Ήδη έχουμε αναδείξει το θέμα, όχι μόνο εγώ και άλλοι βουλευτές έχουν μιλήσει για το θέμα του δουλεμπορίου Ελλήνων που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και τα δικαιώματα τα οποία έχουν. Κύριε Μαριά, φανταστείτε πόσο ανέσχυντοι είναι οι άνθρωποι αυτοί που το θέμα το πήραν χαμπάρι οι Έλληνες δικηγόροι από τη Γερμανία μέσω του Zugla.gr, από το Υπουργείο Εξωτερικών, από τα προξενία της πρεσβείας. Θα το ελέγξουμε από αύριο. Δεν γεννήθηκε φίλο. Θα το δηλαδή, από αύριο, απόλυτη Μάκη. Αναισθησία. Και έρχομαι αυτό. Στον κύριο Ρωμανιά, γιατί είναι τώρα καθήλυνα αρμόδιος. Ναι, κοίταξε Μάκη, είμαι καθήλυνα αρμόδιος, αλλά δεν θα αποφύγω. Θα πω δύο πράγματα γι' αυτό, να πω και δύο-τρία για τα προηγούμενα. Ναι, ναι, γιατί όπως ξέρεις, εγώ αποφεύγω να διακόπτω οποιονδήποτε μιλά. Έχουν γίνει μια-δυο σοβαρές παραλήψεις από την κουβέντα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα για τα ζητήματα που έχουμε συζητήσει. Για τούτο εδώ το φαινόμενο. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Το δουλεμπόριο που γίνεται, η λειτουργία των γραφείων ευρέως εργασίας, ο τρόπος που στέλνουν τους ανθρώπους στο εξωτερικό, όχι μόνο στη Γερμανία, κυρίως στη Γερμανία βέβαια, είναι δεδομένος. Είναι γνωστός. Το Υπουργείο Εργασίας κοφεύει. Οι υπηρεσίες του αγνοούν τα πάντα. Οφείλει, μετά τη σημερινή κουβέντα που κάναμε εδώ και μετά τις καταγγελίες, οφείλει αυτεπαγγέλτως το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει και να βγάλει ανακοίνωση συγκεκριμένη για τούτο εδώ, το συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι γενικά και αόριστα, να μας πει συγκεκριμένα τι ακριβώς έκανε, αν έκανε κάποια ανάκριση και τι συμπεράσματα προέκυψαν από αυτή την ανάκριση. Τώρα, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι άλλο. Μιλούσαμε πριν από λίγο για τον τρόπο που η ελληνική κοινωνία τοποθετήθηκε για το αν έκλεισε ή δεν έκλεισε και πώς έκλεισε η ΕΡΤ και αν δεν μπήκαν ή δεν μπήκαν. Εγώ προσωπικά, όταν άκουσα τις κυβερνητικές ανακοινώσεις και από τα δύο κόμματα να λένε ότι αποκαταστάθηκε η νομιμότητα, έγινα έξω φρενών. Διότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κεδίκογλου να μιλούν για αποκατάσταση νομιμότητας όταν οι ίδιοι κυβερνούν με μέχρι σήμερα 36 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Υπάρχει μεγαλύτερη συνταγματική παραβίαση από αυτό? Να ψηφίζει νόμο η Βουλή και μετά 8 μέρες, έχω συγκεκριμένα παραδείγματα, να τροποποιείται ο νόμος με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μάλιστα σε κεντρικά κοινωνικά ζητήματα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κυβερνούν με αυτόν τον τρόπο δεν νομιμοποιούνται να μιλούν για αποκατάσταση νομιμότητας. Ένα αυτό. Δεύτερο θέμα, το οποίο είναι βασικό. Έγινε καμία συζήτηση για την τύχη των ανθρώπων, όπως και των σχολικών φυλάκων και όλων των άλλων, αλλά εδώ μιλούμε τώρα για την ΕΡΤ. Έγινε καμία συζήτηση για την τύχη όταν πήγανε το βράδυ να πιάσουν δουλειά και φεύγοντας τους ανακοινώσανε ότι από αύριο το πρωί απολύονται, ούτε σε διαθεσιμότητες, ούτε πουθενά. Απολύονται. Στο γραφείο μου έρχονται σοριδών και μπορώ να διαπιστώσω ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Δεν έχουν σπίτι και νοικιάζουν. Έχουν ανήλικα παιδιά και βρίσκονται κυριολεκτικά στον δρόμο. Είναι δυνατόν σήμερα, το 2012 που είμαστε, 2013, να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να διώχνεται κόσμος χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη?
Επομένως εδώ, όταν μιλούμε για το αν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε στην ΕΡΤ, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τον παράγοντα άνθρωπος. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι έπρεπε να ληφθεί μέρημνα. Θες να πω κάτι άλλο. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται σε διάλυση. Ο ΟΤΕ έχει διώξει τώρα με εθελούσια έξοδο 2.500 άτομα. Τώρα πληροφορήθηκα σήμερα ότι μάζει δεύτερη εθελούσια έξοδο. Η Τράπεζα Πειραιώς έδιωξε 2.162. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο έδιωξε 570 άτομα. Ήδη είναι σε εξέλιξη εθελούσια έξοδος από τη Eurobank που προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τα 1.000 άτομα. Να πάμε λίγο τώρα στο θέλω πάμε. Να πω λοιπόν το εξής. Μελέτησε κανείς από αυτούς που διώχνει αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους που θα βγουν στη σύνταξη ή γιατί με εθελούσια θα βγουν στη σύνταξη. Τι επίπτωση έχει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης αυτή η διαδικασία. Κάντε μου, μέχρι τώρα, τελειώνω Μάκη, μέχρι τώρα γινόταν πρώτα μελέτη. Και λέγαμε, κύριε ΟΤΕ, θα κερδίσεις 2.500 μισθούς. Θα χρεωθεί όμως το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 2.500 συντάξεις. Έχουμε καμία αντικατάσταση, καμία υποκατάσταση των ζημιών του συστήματος με κάποιο άλλο τρόπο. Όχι. Επομένως τι γίνεται. Και κλείνω με τούτο. Άκουγα το μεσημέρι ένα βουλευτή. Εγώ δεν ακούω συνήθως τηλεόραση το μεσημέρι. Άκουγα ένα βουλευτή. Και βγήκα από τα ρούχα μου. Έλεγε το εξής. Δεν έχει σημασία. Ένας από τα κυβερνώντα κόμματα. Και έλεγε το εξής σε ένα κανάλι. Σήμερα λέει γίνεται προσπάθεια για μια καινούργια Ελλάδα. Όλοι λένε να συμμετάσχουμε να φτιάξουμε την καινούργια Ελλάδα. Όλοι να έχουμε θυσίες, διότι αυτές οι θυσίες πιάνουν τόπο κτλ. Και έλεγα από μέσα μου, ρε φίλε, έκανες καμία βόλτα από την οδό Σταδίου. Θυμάσαι πώς ήταν η οδό Σταδίου μέχρι προχθές. Πήγαινε να την εκορταθείωνε τώρα η οδό Σταδίου. Όπως και όλη η Ελλάδα. Εγώ γυρνάω όλη την Ελλάδα όπως ξέρεις. Και έχω την εντύπωση, έχω την άμεση εικόνα τι γίνεται είναι, σε όλη την Ελλάδα. Όπως είναι η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς εκεί είναι. Νεκρωμένη όλη η Ελλάδα. Και όπως είναι. Αστικά κέντρα και ύπαιθρος. Λοιπόν, τηλεφώνησαν τώρα από τις Βρυξέλλες για τον κύριο Μαριά. Μας είπαν ότι να ενημερωθείτε ότι τα εργατικά κλιμάκια στα κατατόπους προξενία έχουν καταργηθεί εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε εξού και το ενδιαφέρον, η αδιαφορία μάλλον των κυρίων. Ακούτε, τα εργατικά κλιμάκια στα κατατόπους προξενία έχουν κλείσει, έχουν τελειώσει. Ποιο ξέρει, για λόγου οικονομία. Για λόγου οικονομία. Η εικόνα που είχα, όπως και αρκετοί άλλοι, είναι ότι υπήρχαν. Μας ειδοποίησαν τώρα, κύριε Μαριά, για εσάς. Να ακούσω λίγο τον. Να ακούσω λίγο τον κύριο Ρουσέα, τον Ιάσονα Ρουσέα και τον Κώστα Αναστασίου, τους δύο φοιτητές που έχουμε. Για φαντάζομαι ότι θα έχουν αρκετά να σας. Πάντως πρέπει να υπάρχει στη Γερμανία ένα-δύο. Δεν νομίζω ότι έχει καταργηθεί συνολικά. Τώρα σας είπα, τηλεθεατής που μας παρακολουθεί. Τηλεθεατής που παρακολουθεί από τις Βρυξέλλες. Επιτρέψε μου λίγο. Αγγί, έχει ο ΑΕΔ σου λέει για το θέμα αυτό. Ο Ρωμανιάς. Ναι, μας είπε για τα κλιμάκια των προξενείων, επειδή αναφέρθηκε. Εντάξει, άρα και ο ΑΕΔ το ίδιο. Πρέπει να κοιτάξουν πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα. Ακούω τους πολιτικούς στο σύνορα, συζητάμε και βλέπουμε εδώ μπροστά μας ένα πραγματικό σήμα που συνέβη. Και... έχεις ένα πρόβλημα με το μικρόφωνο σου, προφανώς έχει κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Έχουμε ένα... Ακούμε... Ναι, ακούγεσαι. Έχουμε ένα πραγματικό συμβάν εδώ. Και δεν τους ακούμε. Και εγώ ως νέος φοιτητής του εξωτερικού ακούω καθημερινά όλα τα παιδιά να θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Σπουδάζεις στο Λονδίνο. Σπούδαζα στο Plymouth, Νότια Αγγλίας. Ο κόσμος φεύγει. Τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα δεν βρίσκουν δουλειές. Δεν πάει άλλο. Εκεί είναι εύκολη ζωή, για πες τους. Για τους φοιτητές είναι αλλιώς. Για αυτούς που ψάχνουν δουλειά είναι καλύτερα από εδώ πέρα. Και το ερώτημα δεν είναι άμα θα κάτσω εδώ πέρα, απλά λένε ότι θα φύγω στο εξωτερικό. Δηλαδή έχει αποφασιστεί ότι θα φύγουμε. Και εγώ σκέφτομαι πότε θα ξαναφύγω. Και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο πιστεύει και ο φίλος μου, τον Κώστας. Που είναι φοιτητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Κώστα. Το ερώτημα είναι μείζον. Γιατί οι νέοι της ηλικίας μας, γιατί οι νέοι της ηλικίας μας επιλέγουν το εξωτερικό και όχι τη χώρα μας. Μήπως τελικά είναι το ατομικό συμφέρον, η πολιτική αυτή που εξυπηρετεί το ατομικό συμφέρον, η οποία δημιουργήθηκε
από μια κρίση. Κάθε κρίση δημιουργούσε και μια θεωρία. Κάθε κρίση δημιουργούσε μια θεωρία και θα λέγαμε έχει τη βάση της στους αρχαίους Έλληνες, τους σοφιστές, που ο ίδιος ο Άνταμ Σμιθ, υπερηφανευόταν και θαύμαζε. Μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται λοιπόν μια περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως, με την άνοδο των απολύσεων, χωρίς να εφαρμόζεται μια τελικά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, αν όχι ελάχιστη. Εφαρμόζεται επίσης μια εσωτερική υποτίμηση ούτε 40% λοιπόν. Άραγε το αρχαϊκό χαμόγελο του Έλληνα κατάφεραν να μας το ληστέψουν γι' αυτό. Μάλιστα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε τώρα. Να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Πάμε λοιπόν στους φίλους μας στη Γερμανία για να τους αποχαιρετήσω πριν κλείσουμε την εκπομπή. Να τους ευχαριστήσω που για μια άλλη φορά ανταποκρίθηκαν σε αυτή την επικοινωνία που έχουμε μαζί τους και που στέλνουν ένα πολύ χειρό μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία για όσους ετοιμάζονται να μεταναστεύσουν εκεί. Τελικά το συμπέρασμα ποιο είναι, να έρθει ο κόσμος ή να μην έρθει? Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να έρθει ή και αν ξεκινήσει να έρθει, κύριε Τρενταφυλόπουλε, πρέπει να το ψάξει πάρα πολύ καλά. Και το πιο σημαντικό είναι βέβαια κάποιος που ξέρει τη γερμανική γλώσσα θα δουλέψει σε καλύτερες συνθήκες, μπορεί να δουλέψει σε γερμανικά εργοστάσια που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί. Τώρα, όσον αφορά σε άλλες δουλειές είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να το σκεφτεί. Μάλιστα. Να ρωτήσω και τον Κώστα. Κώστα, η άποψή σου είναι να έρθει ο κόσμος να μεταναστεύσει, ναι ή όχι? Με την κατάσταση που επικρατεί. Τη γνώμη σου την ακούσαμε. Ακούω καλά. Να ακούσουμε και τον Κώστα. Η γνώμη του ποια είναι πριν κλείσουμε. Μάλιστα. Μισό λεπτό παρακαλώ. Να ακούσουμε λοιπόν και τον Κώστα. Κώστα, η δική σου γνώμη ποια είναι? Για πες μας. Αξίζει τον κόπο να μεταναστεύσει κάποιος να πάει στη Γερμανία για ένα κομμάτι ψωμί, ναι ή όχι? Ότι αξίζει, αξίζει, αλλά πρέπει να ξέρει και τις συνθήκες διαβίωσης εδώ. Μάλιστα. Δηλαδή? Οι συνθήκες διαβίωσης είναι ότι έχει να αντιμετωπίσει και κάποιες δυσκολίες, ειδικά με την γλώσσα. Δεν είναι δύσκολο να βρεις δουλειά να μιλάμε ελληνικά ή αγγλικά. Πόσο είναι ένα μεροκάματο, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε άκρες για να καταλάβουμε τι παίρνει ένας Έλληνας που έρχεται εκεί για πρώτη φορά? Έχουμε την καθυστέρηση του διαδικτύου για να ακούσουμε τον Κώστα. Ένα μίνιμουμ μεροκάματο είναι γύρω στα... ξεκινάει από τα 8,5 ευρώ την ώρα. 8,5 ευρώ, δηλαδή πόσα μπορείς να πάρεις γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ το μήνα? Έτσι το θεωρούν στη Γερμανία το πιο χαμηλό. Μάλιστα. Αυτό είναι το χαμηλό. Εάν ξέρεις τη γλώσσα, αν έχεις και κάποιες άλλες δυνατότητες, πας πιο πάνω. Σίγουρα. Και η ζωή, να πούμε ότι είναι πολύ πιο φθηνή από ό,τι στην Ελλάδα, έτσι? Πάρα πολύ πιο φθηνή. Στα σούπερ μάρκετ είναι το 1/3. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Είναι αλήθεια, Κώστα, ή δεν είναι? Ναι. Αυτό αληθεύει. Να είστε καλά, θα συνδεθούμε πάλι και θα μιλήσουμε και πολλές φορές, αφού έχουμε βρει αυτή τη δίωδο επικοινωνία. Στο 1/3, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ από ό,τι στην Ελλάδα,
με τον κατώτερο μισθό γύρω στα 1200-1300 του πλέον ανειδίκευτου ανθρώπου. Δηλαδή, κατώτερο μισθό δεν έχει νέε συμβάσει. Όχι, δεν είναι νομοθετημένο, αλλά σα λέει ότι. Το ξέρω, δεν είναι. Το γάλα, το τυρί. Γλώσσα να μην ξέρει, δουλειά να μην, ειδικότητα να μην έχει, 1200-1300 τα βγάζει. Με τη ζωή, προσέξτε. Την επιβίωση, γιατί αυτό έχει σημασία. Η φέτα τρικάλων στη Γερμανία είναι δύο φορέ φθηνότερη από ό,τι στα τρίκαλα. Και βενζίνη. Τα προϊόντα του βενζίνη τώρα του ενδιαφέρει του ανθρώπου του βενζίνη. Κύριε Τρενταφλόπουλε, ναι. Να συνδέσουμε και το, με το προηγούμενο θέμα την συζήτησή μα. Το σύγχρονο δουλεμπόριο. Έτσι μα είπε η κοπέλα από τη Γερμανία. Εδώ, στην Ελλάδα, η κυβερνητική πολιτική τι κάνει. Προσλαμβάνει ανθρώπους, έχει τέλος πάντων μπει σε μια τέτοια διαδικασία να προσλάβει 3.800 σχολικούς φύλακες με καταστάσεις δουλεμπορίου, δηλαδή με 400 ευρώ. Γιατί εφόσον εγώ δεν ήμουνα χρήσιμη, γιατί προσλαμβάνει άλλους στη θέση μου. Και να φανταστείτε ότι έχουμε οικογένειες από πίσω μας. Έχουμε παιδιά τα οποία αναγκάζουμε να τα κόψουμε από τις σπουδές τους. Έχουμε δάνεια. Εμείς πώς θα ζήσουμε, για πέστε μου λιγάκι. Να μου μιλήσουν και οι άνθρωποι εδώ της, που βρίσκονται από την κυβερνητική πολιτική. Από το πρωί μπαίνουμε στο τριήμερο εορτασμού του Πολυτεχνείου. Το οποίο νομίζω ότι για όσους έτσι αγαπούν και εκτιμούν τη δημοκρατία σημαίνει αρκετά πράγματα. Και όσους που το ζήσανε, Μάκη. Έχω εδώ έναν. Και το ζούμε. Έναν κύριο από την Κυψέλη. Δεν θα πω το όνομά του γιατί έχει αφήσει όνομα επώνυμο τηλέφωνο και θα είναι εδώ στην επόμενη εκπομπή. Ήμουν στο Πολυτεχνείο μέσα. Ήμουν οπαδός και ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ, επώνυμος. Και θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή τώρα. Το γιατί θα σας το εξηγήσω. Και όχι μόνο θα ψηφίσω, αλλά την υποστηρίζω ένθερμα. Τα λέω αυτά για όσους δεν μπορούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει με τον κόσμο. Έτσι που έχει φτάσει στο επίπεδο αγανάκτησης. Μίσος. Να μου λέει ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο Πολυτεχνείο και ψήφισε ΠΑΣΟΚ και ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να διανοηθεί. Και θέλω να δώσω σε εσάς το λόγο για να κλείσουμε ναι, κιόλας. Θα ήθελα να πάρω το λόγο. Καταρχάς ήθελα να, αν είχα την ευκαιρία να ρωτήσω την κυρία που είχατε σε σύνδεση. Αν και κατά πόσο, εκτός από την αφεντικίνα της, στη Γερμανία την κυνηγάει ο αντίστοιχος Κασιδιάρης. Ο κύριος Κασιδιάρης βγήκε προηγουμένως και μας είπε για τα καθαρά του χέρια. Τα χέρια του δεν είναι καθαρά. Είναι βαμμένα με το αίμα εκατοντάδων εργαζόμενων, σαν αυτή την κυρία, που μπορεί να μην είναι Έλληνες στη Γερμανία, αλλά να είναι Πακιστανοί στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν εδώ με τους ίδιους όρους που είναι. Η συμπατριώτησά μας στη Γερμανία. Δεν πήγαν ελαφρέα οι δικοί μας εκεί. Μην τα μπερδεύετε. Λοιπόν, τον παράνομο δεν μπορεί να τον κάνει με τον νόμο και μην κάνει διαφήμιση. Εξίσου εξαπατημένη. Τους βοηθάτε τώρα. Εξίσου εξαπατημένη. Λοιπόν, μην με διακόπτετε. Συγνώμη, εξίσου εξαπατημένη από δουλέμπορους όπως η κυρία αυτή. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πράγμα. Η κυρία αυτή, όπως σας είπε ο κύριος Βελόπουλος. Νομίμως πήγε, δεν πήγε παράνομα. Εγώ συμφωνώ ότι οι χρυσαυγίτες δεν είχαν καμία δικαιολογία. Βοηθάτε, το παρανόμος λοιπόν, δεν τους δίνει κανένα. Ο ένα λεπτό. Αυτή φίλη. Και πάει. Και πάει. Φωνάζω γιατί. Φωνάζει. Ο καθένας λοιπόν που φεύγει από τον τόπο του και πάει να δουλέψει έτσι στα τυφλά, το κάνει από ανάγκη. Ακούστε. Η φτώχεια το γεννάει αυτό. Είτε με χαρτιά, είτε με χωρίς χαρτιά. Από φτώχεια και ανάγκη, ο καθένας θα πάει να ψάξει την τύχη του. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, άρα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σύγκριση δηλαδή, επειδή κάνετε, είναι ανώμιο πράγμα, επειδή είναι παράνομοι, μπορούμε εδώ δηλαδή, να τους δέσουμε. Δεν έχουμε να θρέψουμε τους ανθρώπους απέναντι. Και εσύ που μένεις σε μια λογική που είναι παράλογη. Επειδή είναι λοιπόν παράνομοι, πρέπει εδώ πέρα να θρέψουμε. Έτσι διοκόφησε η Έχεις να τους θρέψεις τους ανθρώπους. Έχει να τους θρέψεις. Έχει να τους θρέψεις. Όχι μόνο να ακούμε. Δεν ήρθαμε μόνο να ακούσουμε. Έχει να τους θρέψεις. Γιατί οι ζημιές που γίνονται αυτή τη στιγμή στα σχολιά είναι ανυπολόγιστες. Εδώ έχετε δίκιο. Έχει να τους θρέψεις. Σε παρακαλώ. Και δεν είναι οι ηλικές ζημιές. Είναι το παιδί το οποίο είναι απροστάτευτο από τον. Από τον άνθρωπο, τον έμπορο των ναρκωτικών, κύριε από τον παιδεραστή. Κύριε Βελόπουλε, συντομία σας πω, κανένας δεν δικαιοδοτεί το κανέναν χρυσαυγίτη να υποκαταστήσει τον νόμο για να βάφει τα χέρια του με αίμα επειδή είναι παράνομη. Όντως,
Ακούστε με. Μα σα παρακαλώ, Βελόπουλο, σα λένε. Να, το κάνει να μιλάμε με τον Βελόπουλο. Είναι σωστό, δηλαδή, α πούμε, να μην το κάνει ο Χρυσαυγίτη και να το κάνει όχι, η αστυνομία εγώ... να μαζεύει αυτού του ανθρώπου στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Παρότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι Ευρωπαία πολίτη η κυρία, με το που πήγε, δήλωσε στοιχεία διαφορετικά, θα έπαιρνε δρόμο να φύγει. Ακούστε, παρότι είναι Ευρωπαία πολίτης. Ακούστε λίγο τώρα, μην επιμένετε. Πήγαινε στη Γερμανία έτσι εγώ, να γυρνά στου δρόμου. Ξέρω. Να δει για πότε συμμαγκώνουν. Αυτό λέμε. Δεν έχει χρυσαυγίτες εκεί. Βέβαια. Αλλά οι χρυσαυγίτες και κανένα χρυσαυγίτης. Η αστυνομία κάνει δουλειά. Μα φυσικά ούτε τα κράτη θέλουμε. Η Γερμανία δεν είναι πυλώνας μεταναστευτικού ρεύματος όπως η Ελλάδα. Λοιπόν, είναι άλλες συνθήκες εκεί, άλλες εδώ. Εδώ υπάρχει, ναι κύριε Τόλιο. Ένα λεπτό να ακούσουμε το φίλο μας από τα ναυπηγεία λίγο. Εκείνο που ήθελα να πω, είχε πει ο κύριος Ρουμανιάς προηγουμένως για το πώς φέρθηκε το κράτος στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Και έχει απόλυτο δίκιο. Όμως μην ξεχνάμε και τους πολύφερνους επενδυτές που φέραμε εδώ και τους δώσαμε τις επιχειρήσεις, που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Εξαφανιστήκαν από το ναυπηγείο 18 μήνες. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζόμενους για την περιττωτική εργασία και όμως δεν τις εφαρμόζει κανείς. Πού βρίσκεται η κυβέρνηση, πού είναι ο Υπουργός Εργασίας, πότε θα εφαρμοστούν οι νόμοι. Οι νόμοι εφαρμόζονται μόνο για την περιττωτική εργασία γιατί είναι το δικαίωμα ο νόμος. Όταν όμως έρχονται τα δίκαια των εργαζομένων, δεν υπάρχει εφαρμογή των νόμων. Και ένα δεύτερο θέμα, κύριε Τρενταφυλόπουλο, είπατε προηγουμένως για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην Ευρώπη για αμοβολές βαφές. Η χώρα που προσφέρεται για αμοβολές βαφές είναι η Ελλάδα με 300 μέρες ηλιοφάνεια το χρόνο. Και όχι με 30 μέρες το χρόνο στην Ευρώπη. Και όμως κλείσαμε τα ναυπηγεία και αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να πάνε να δουλέψουν στην Ευρώπη. Και να είναι συνθήκες σκλαβιάς εκεί. Αν δείτε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, πού μένουν και πώς εργάζονται. Στην επόμενη εκπομπή έχουμε βίντεο, φωτογραφίες, κύριε Τόλιο, σύντομα. Πολύ σύντομο. Συζητάμε αποσπασματικά προβλήματα τα οποία είναι ουσιώδη, δηλαδή το θέμα μετανάστευση, ανεργία συνδέεται και παραπίσω είναι όλο το πακέτο αυτών των μέτρων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, επειδή δεν φτάνει απλώς να κάνουμε διαπιστώσεις και αναλύσεις, οι οποίες είναι ασφαλώς αναγκαίες, να δούμε τι πρέπει να γίνει. Και αυτό που πρέπει να γίνει, να το συνοψίσω σε 30 δευτερόλεπτα, είναι η κατάργηση του μνημονίου, η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και εν πάση περιπτώσει, όχι να μην φύγει κανένας, να μην φύγουνε. Εδώ να αγωνιστούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Η Ελλάδα μπορεί και ο ελληνικός λαός μπορεί να έχει καλύτερη μοίρα και καλύτερη τύχη. Και αν θα έλεγα κάτι σαν κατακλείδα, θα έλεγα ότι η καλύτερη υπηρεσία που έχει να προσφέρει αυτή η κυβέρνηση είναι να φύγει στο συντομότερο δυνατό. Για να κλείσω. Κοιτάξτε, αυτές οι διαπιστώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, όπως και το μνημόνιο που μια το σκύνει στο Περιστήλιο, μια το χαϊδεύουμε στο Τέξας. Λοιπόν, κανένας δεν είπε κάτι πάρα πολύ απλό. Πού θα βρουν τα λεφτά αυτοί που τα λένε αυτοί. Νομίζει κανείς ότι η κυβέρνηση έχει κρυμμένα χρήματα κάπου και είναι σαδιστές ή μαζοχιστές, θέλουν να τους μισεί ο κόσμος ή να βασανίζουν τον κόσμο. Νομίζει λάθη γίνονται και μεγάλα. Και αδικίες και έλλειμμα, δεν σας διέκοψα. Και έλλειμμα παραδείγματος ηγεσίας υπάρχει από μεγάλο κομμάτι της πολιτικής τάξης. Όμως λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν δανεικά να μοιράσουμε. Όποιος λέει στο λαό ότι θα του γυρίσει πίσω το 2008 και θα του ξαναδώσει επιδόματα και θα προσλάβει τους απολυμένους, πολύ απλά του λέει ψέματα. Αφού δώσαμε τα θελεσφοδάνεια στους φίλους μας, αφού εξοδέψαμε τον πλούτο του ελληνικού λαού. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Φωνάζουν. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό. Είναι χιλιάδες οι Έλληνες που έχουν πάει αυτή τη στιγμή σε αυτά τα σκλαβοπάζαρα. Πέραν του ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση λόγω της οικονομικής πολιτικής και του μνημονίου. Αύριο όμως, γιατί τους ενδιαφέρει για το αύριο, πρέπει να ξεκινήσουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα ζητήματα. Όσον αφορά εμάς, τους ανεξάρτητους Έλληνες και εμένα προσωπικά, και το θέμα αυτό να μου δώσει τα στοιχεία μετά. Βεβαίως. Και να δούμε τι μπορούμε να είναι κάνουμε πολύ, για όπως είναι αύριο, διότι απασχολεί όλο αυτόν τον κόσμο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους για το θέμα ανάπτυξη, κύριε Τρενταφυλόπουλε. Γιατί δεν το θίγει κανείς από τους πολιτικούς μας. Το έχουμε θίξει. Υπάρχουν τομείς που δεν χρειάζεται ούτε μια δεκάρα για να μην γίνει ανάπτυξη. Όπως ο δικός μας ο τομέας. Τα έχουμε βάλει αυτά τα θέματα και για τα ναυπηγεία αρκετές φορές και προτάσεις. Απευθυνθείτε σε αυτούς που διοικούν. Όχι σε εμάς. Όχι όταν μια κόρα. Καλή σας ημέρα. Έτσι, πέστε το.